Αυτές που μόλις συζητήσατε δεν δείχνουν μια ήρεμη κυβέρνηση που ετοιμάζεται για το μακροπρόθεσμο και ξέρει τι θέλει να κάνει και έχει ένα οδικό χάρτη. Με αυτοπεποίθηση. Ακριβώς. Δεν μου δείχνει εμένα τέτοιο πράγμα. Τώρα πόσο θα αντέξει, αυτό θα το δούμε. Και δεν είμαστε ούτε προφήτες, ούτε υπάρχει κάτι που λένε για τους οικονομολόγους να μην τους πιστεύετε όταν κάνουν προβλέψεις. Ο οικονομολόγος είναι κάποιος που θα σου πει αύριο γιατί αυτό που πρόβλεψε χθες δεν έγινε σήμερα. Οπότε δεν μ' αρέσει να κάνω πολλές προβλέψεις, αλλά βλέπω μια κυβέρνηση που δεν ελέγχει πολύ καλά και την δικιά της ομάδα στη Βουλή. Πρέπει να κάνει αντικαταστάσεις για να ψηφίσουν στη σωστή κατεύθυνση. Δεν είναι ωραία πράγματα. Σας ρωτώ σαν βουλευτή στη Β' Αθήνας που είστε, ως βουλευτή της Β' Αθηνών που είστε, αυτό το πράγμα δεν αποτελεί διακομόδηση των θεσμών? Όποιος διαφωνεί αντικαθίσταται. Δηλαδή αυτό υπό ποια έννοια έχει το άρθρο 61 του συντάγματος που λέει ότι κάθε βουλευτής τοποθετείται με παρησία, με ελευθερία γνώμης δηλαδή, αφενός, αλλά αφετέρου να τηρηθούν και τα στοιχειώδη? Εγώ νομίζω ότι εγώ είμαι εδώ και με καλέσατε ως οικονομολόγο και να πούμε και για την κρίση και την απάντηση. Αλλά έχετε απόλυτα δίκιο. Νομίζω ότι και ο κόσμος που αρχίζει να υποστηρίζει πιο πολύ το ΣΥΡΙΖΑ και άλλες εναλλακτικές στο μνημόνιο έχει καταλάβει ότι παίζεται και ένα θέμα δημοκρατίας. Ότι δεν χρειάζεται μόνο μια αλλαγή πορείας για την οικονομία, για τους μισθούς, για τις συντάξεις, αλλά χρειάζεται και μια αλλαγή πορείας για να θεμελιωθούν ξανά, να καινούργια θεμέλια στη δημοκρατία μας. Δηλαδή αυτά που γίνονται πραγματικά είναι άσχημα πράγματα, είναι πράγματα που δεν σέβονται και αρχές και τις δικές τους παρατάξεις, νομίζω. Δηλαδή, έχει φτάσει σε ένα σημείο ότι όσες διαφορές είχαμε τη Νέα Δημοκρατία και με το ΠΑΣΟΚ, που μπορεί να φανταστείτε ότι είναι πολλές, πάρα πολλές και ιδεολογικές και πολιτικές, παρόλα αυτά δεν πρέπει να μην περνάνε κάποιες γραμμές. Γι' αυτό που κάνουν με τις αντικαταστάσεις, αυτό που η ΝΕΡΤ δεν θα δείξει τον Αλέξη τον Τσίπρα, είναι και φτηνό, είναι και απολύτικο. Με προσωπική εντολή του Σαμαρά. Ναι, κόψτε τον Τσίπρα. Ναι, ναι, είναι πράγματα που πραγματικά και νομίζω θα το πληρώσουμε. Αν μου επιτρέπετε να επεκτείνω λίγο την σκέψη του κ. Ταγαλώτου εδώ. Εδώ έχουμε κάτι το οποίο είναι απίθανο. Έχουμε έναν πρωθυπουργό που δεν πατάει στη Βουλή. Έχουμε έναν πρωθυπουργό που κυβερνά μέσω πράξεων νομοθετικού περιεχομένου. Αν θυμάμαι καλά, ήταν η 20η που έκλεισε την ΕΡΤ. Και έχουμε φτάσει στις 28-29, έχουμε χάσει το μέτρημα. Έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος για να περάσει τον έμφυα κάνει 8 αντικαταστάσεις. Και τελικώς ενώ ο ίδιος επιλέγει να μην μιλήσει την περασμένη Κυριακή, να μην δώσει συνέντευξη τύπου, δεν το απαγόρευσε κανείς. Εγώ θυμάμαι 22 χρόνια που ξεκίνησα το ρεπορτάζ του Οικονομικού στη Θεσσαλονίκη, οι πρωθυπουργοί ερχόντουσαν την Παρασκευή, κάναν τα εγκαίνια της έκθεσης. Οι πρωθυπουργοί συνέχισαν το Σάββατο πρωί μιλώντας με τους παραγωγικούς φορείς, το Σάββατο βράδυ κάνοντας την ομιλία τους παραγωγικούς φορείς και την Κυριακή το πρωί δίνανε την συνέντευξη τύπου και μετά κάνανε και την περιοδία στα περίπτερα της έκθεσης. Από τη Ρέμβη μέχρι το Βελίδιο συνεδρίου. Δεν τους απαγορεύσε κανείς. Αυτοί οι άνθρωποι δεν αντέχουν. Αυτοί οι άνθρωποι κρύβονται. Ο κ. Σαμαράς προσωπικά αποφεύγει κάθε διάλογο, κάθε έλεγχο. Και όχι μόνο δεν υπάρχει ένας Έλληνας που πιστεύει ότι άμα είχε μιλήσει το προηγούμενο Σάββατο δεν θα το είχε δείξει η ΝΕΡΤ. Δεν θα υπάρχει ένας Έλληνας που το πιστεύει αυτό, δηλαδή. Οπότε επειδή οι ίδιοι κρύβονται, θέλουν να απαγορεύσουν και σε αυτούς που θέλουν να μιλήσουν. Στο τέλος, ο κ. Τσίπρας θέλει να πάει να ελεγχθεί. Να του κάνει κάποιος και μια σκληρή ερώτηση. Να του κάνει κάποιος όποια ερώτηση θέλει στο τέλος. Απαγορεύουν. Την πιο εμπαθία, α πούμε. Ακριβώς. Να μιλήσει και αυτός που θέλει το διάλογο, επειδή αυτοί έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο αντιδημοκρατισμού, που δεν θέλουν να ελεγχθούν από κανένα, που δεν νιώθουν ότι είναι πιο ψηλά και δεν έχει δικαίωμα κανείς να τους ελέγξει. Λοιπόν, για να τα πάρουμε τώρα με τη σειρά. Σημείο πρώτο, που έχει σχέση και με την επικαιρότητα. Ένφια. Η φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας. Δεν θέλω να το σχολιάσετε, γιατί πλέον το πράγμα εκεί που έχει φτάσει το σχολιάζουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ανατρέπουν και τον νόμο, λένε και ψέματα, εμψυχρό. Όπως ότι είναι έκτακτος. Ενώ το άρθρο πρώτο, η πρώτη σειρά του πρώτου άρθρου, του συγκεκριμένου νόμου 42-34, λέει ότι είναι φόρος που θα μπει το 14 και για κάθε επόμενο έτος. Σαφές. Τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Τον διατηρεί, τον τροποποιεί, τον επεκτείνει,
Τον καταργεί τι κάνει. Καταρχάς τον καταργεί. Τον καταργεί. Αρχίζουμε με αυτό. Δηλαδή η θέση μας είναι ότι είναι άδικος και πράγματα που λένε και οι δημοκράτες πια και Πασόκη. Εμείς το έχουμε πει από την αρχή ότι δεν γίνεται να φορολογείς με αυτόν τον τρόπο και να μην έχεις αφορολόγητο, να μην έχεις πολλούς συντελεστές για να γίνει πιο προοδευτικό το σύστημα. Εμείς δεν είμαστε ενάντια να φορολογήσεις τη μεγάλη ακίνητη περιουσία. Μισό λεπτό εδώ. Επειδή έχει φύγει το μικροφωνάκι, πες, αγαπητέ μου Γιώργο, δύο λόγια. Εγώ θέλω να κάνω το σχόλιο λίγο μέχρι το... τοποθετήσουμε το μικρόφωνο. Να έχουμε τοποθετήσει το μικρόφωνο. Το σχόλιο το εξής. Είναι φοβερό να βλέπουμε και τους γαλάζιους τους βουλευτές, τους δήθεν, τους γιαλατζή αντάρτες, να υπογράφουν επιστολές που να διαμαρτύρονται. Αυτό τώρα να, τι να βγαίνουν και να βρίζουν. Να ξεκινήσουμε. Δηλαδή, από τη μια ψηφίζουν. Είναι και απ' την άλλη. Αλέξανδρε, είναι σε πλήρη συνεργασία με το Μέγαρο Μαξίμου. Είναι σαφέστατο. Πλήρη, ναι, ναι. Γιατί τι γίνεται. Ο Σαμαράς και οι επιτελείς του ξέρανε ότι η Τρόικα δεν τους αφήνει να κάνουν ουσιαστική μείωση στον ΕΒΙΑ καμία. Γιατί τα λεφτά που πρέπει να μαζέψουν για να τα δώσουν στους δανειστές μας είναι συγκεκριμένα. Δεν μειώνονται. Και άρα, κάθε χρόνο θα αυξάνονται. Ακριβώς. Με βάση το μέσο πρόθεσμο. Και γιατί οι όποιες ψευτοελαφρύνσεις είναι και για τώρα. Για τον χρόνο δεν ξέρουμε αν θα ισχύσουν. Ακριβώς. Πάμε τώρα λοιπόν να πούμε τι. Ότι βάζουν τους 21 γαλατζή αντάρτες να κάνουν φασαρία να υποδείξουν τον κύριο Καραβίτη, ξέρω εγώ ποιον. Και αναρωτιέται κανείς, σε αυτή τη χώρα που βγαίνει ο Πρωθυπουργός από την έκθεση και μας λέει ποινικές περί ποινικών ευθυνών όσων φταίγανε, ο ίδιος τι κάνει, απλά προεδρεύει, μάλιστα. Δεν έχει ευθύνη, δεν πρέπει να ξεκινήσει ζητώντας ο ίδιος συγγνώμη. Αφού επιστρέφουμε και πάλι. Στο... Πάντως υπάρχουν δύο σκέλη σε αυτά που λέμε. Το ένα σκέλος είναι τι κάνει σε μια κρίση όταν ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει, έχει τεράστιο πρόβλημα. Και αυτό που έχουμε μάθει από όλα τα προηγούμενα επεισόδια ύφεσης είναι ότι δίνεις μια ανάσα στον κόσμο και ότι υπάρχουν και άνθρωποι που τώρα δεν μπορούν να πληρώσουν, που πρέπει να σταθούν στα πόδια τους και μετά θα πληρώσουν αυτό που τους αναλογεί και που λέει το Σύνταγμα ότι πρέπει να όλοι να φορολογούνται ανάλογα με τις δυνάμεις που έχουν. Άρα το ένα ερώτημα που μπαίνει σε μια καινούργια κυβέρνηση και θα έπρεπε να έχει μπει σε αυτή την κυβέρνηση είναι τι κάνεις σε μια ύφεση για να σταματήσεις, να αισθάνεται ο κόσμος ότι υπάρχει ένας πάτος. Για να μπορεί να πάρει μια ανάσα, να μπορεί να ξοδέψει κάποια χρήματα, να υπάρχουν εισοδήματα, αυτά τα εισοδήματα να γυρίσουν στις τράπεζες και να αντιστρέψει στο φαύλο κύκλο της ύφεσης που παίρνουμε περισσότερους φόρους. Δεν μπορεί να πληρώσει ο κόσμος, πέφτει το εισόδημα, χρειάζονται άλλοι περισσότεροι φόροι, αυτό να το αντιστρέψει. Αυτό είναι το. Περισσότεροι φόροι και άλλα μνημόνια και άλλα. Ακριβώς. Αυτό πρέπει να βάλει σε ένα πάτο. Δηλαδή αυτό έχουμε μάθει από τη δεκαετία του 30. Αυτά τα μάθαμε, τα ξέρουμε αυτά. Από το 2010 είναι ο σκύλος που κυνηγάει την ουρά του. Ακριβώς. Αλλά δεν πρόκειται να την πιάσει ποτέ. Άρα πρέπει να αλλάξει αυτό το φαύλο κύκλο, να το κάνει ένα άρωτο κύκλο. Έτσι, δεν είναι. Αυτό είναι το πρώτο που να κάνει. Και μετά πρέπει να συζητήσει μια ολόκληρη κοινωνία ποιοι είναι οι πλούσιοι, ποιοι μπορούν να δώσουν παραπάνω από ό,τι δίνανε. Γιατί εγώ λέω ότι πριν από την κρίση είχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που μπορούσαν να πληρώσουν και δεν πληρώσανε. Μάλιστα η ιδεολογία της κυβέρνησης είναι ότι η κρίση ήταν λόγω σπαταλών, μεγάλου κράτους. Αυτό δεν ισχύει. Υπήρχε ένα κράτος που δεν ήταν καλά οργανωμένο, αυτό να το δεχτώ. Υπήρχαν σπατάλες, υπήρχε και διαφθορά, αλλά αν δείτε τα στοιχεία πριν από το 2009, πάλι, όχι, αν δείτε τα στοιχεία πριν από το 2009, οι μεγάλες αποκλίσεις της Ελλάδας δεν είναι από τη μεριά των δαπανών, είναι από τη μεριά της φορολογίας. Δηλαδή είμαστε συστηματικά 3 και 4% του ΑΕΠ λιγότερο μαζεύαμε έσοδα από ότι το μέσο όρο της Ευρώπης, ενώ στις δαπάνες είμαστε κάπου πάνω κάτω εκεί. Άρα η κοινωνία πρέπει να συζητήσει. Και δεν στον όγκο του κράτους, θυμάμαι ότι λέγανε για το, σε σχέση και με το ΑΕΠ για ποσοστά που φτάναν στο 22, 23, 24% για αριθμό δημοσίων υπαλλήλων που ήταν κοντά στα ποσοστά και τα νούμερα. Ήταν προβλές. Άρα όμως λέω, επειδή υπήρχε αυτή η απόκληση, δηλαδή ο κύριος Σταθάκης που τον είχατε νομίζω μου λέγατε πριν, μιλούσε για νόμιμη φοροδιαφυγή. Κλείναν το μάτι σε συγκεκριμένα στρώματα. Μ' αρέσει αυτή η έκφραση, γιατί δεν ήταν μόνο φοροδιαφυγή που ήταν κλέφτες, ήταν και φοροδιαφυγή που με πολιτικούς είχαν κάποια συμφωνία. Έτσι. Και αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να τα αφήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να πει, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει και νοσοκομεία, θέλει και παιδεία, θέλει και δαπάνες για έρευνα και τεχνολογία. Τι μου θυμήσατε τώρα, τι μου θυμήσατε, γιατί αυτά υπάρχουν, είναι το 2011. Είναι λαβύριθος πάλι. Αυτό ακριβώς που λέτε. Και είχαμε καλεσμένο μας τον κύριο Μαρκόπουλο, τον κύριο Κώστα Μαρκόπουλο.
και στην προηγούμενη εμφάνισή του εκπροσωπούσε ένα άλλο κόμμα. Στην επόμενη ένα άλλο κόμμα. Και είναι κατανοητό ότι υπήρχε μια απόκληση. Λοιπόν, και ήταν αυτό ακριβώς το σημείο της συναλλαγής μεταξύ των πολιτικών με τις δημόσιες υπηρεσίες. Και η επισήμανση ήταν από τη δική του πλευρά ότι ναι, για να σώσουμε μια βιοτεχνία, παίρναμε τηλέφωνο το διευθυντή του οικίου ΙΚΑ και του λέγαμε μην πιέσεις τον τάδε βιοτέχνη, γιατί αν τον πιέσεις πολύ, μπορεί να την κλείσει και να χάσουν και το ψωμί τους και να χάσεις και εσύ τις ασφαλιστικές εισφορές. Και στην επισήμανση μετά ότι, μα καλά, εγώ πότε τα είπα, πηγαίναμε στο βίντεο και το βίντεο έβλεπε ο ίδιος τον εαυτό του να λέει αυτά τα πράγματα και αυτό δείχνει και την παρακμή και του πολιτικού συστήματος. Υπάρχει μια απαξία πλέον. Και ποιους σώσανε, δεν πιστεύει δεν σώσανε όλους, σώσανε συγκεκριμένους επιχειρηματίες ή συγκεκριμένα άτομα. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει, δεν ξέρω αν έχετε καλέσει ποτέ το Γιάννη τον Δραγασάκη, που είναι κάπως ο συντονιστής μας στα οικονομικά και συντονίζει όλους τους άλλους και έχει και μεγαλύτερη εμπειρία και πείρα σε αυτά τα πράγματα, ήταν και υπουργός, μιλάει για ένα πρόγραμμα 10 μέρες, 10 μήνες και 10 χρόνια. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ετοιμαστεί άμεσα πώς αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση. Θα πρέπει να ετοιμαστεί, δεν είναι έτοιμος. Ετοιμάζεται. Νομίζω πάντα ποτέ δεν θα είμαστε έτοιμοι με αυτή την έννοια. Ποτέ. Εγώ θέλω πάντα, δηλαδή αυτό τους λέω τους φοιτητές μου, όταν μου λένε είμαι έτοιμος για τις εξετάσεις. Εσύ θα πρέπει να σκέφτεσαι ότι δεν είσαι έτοιμος. Όπως ένας ποδοσφαιριστής που δεν τον βάζει στην ομάδα ο προπονητής, πρέπει να σκέφτεται ότι εγώ πρέπει να δουλέψω ακόμα περισσότερο. Με αυτή την έννοια λέω εγώ ότι ποτέ δεν θα είμαι έτοιμος. Γιατί πάντα θα θέλω να αισθάνομαι ότι και να κάνω και το ένα βήμα παρακάτω, να κοιτάξω και εκείνο, να ετοιμάσω και αυτό, να δούμε περισσότερη λεπτομέρεια. Αυτό πρέπει να. Σωστά. Λοιπόν, να εξειδικεύσουμε λίγο. Μισό λεπτό, Γιώργο. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο την ιστορία του ΕΝΦΙΑ. Σημείο πρώτο. Κατάργηση. Τον αντικαθιστά ποιος φόρος. Θα υπάρχει ένας φόρος, αλλά δεν θα το πω όλες τις λεπτομέρειες. Όχι, γιατί δεν θα το πω. Είμαστε 24 ώρες πριν μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι, ναι, εδώ δίπλα μας, 150 μέτρα. Ακριβώς, δεν είναι και σωστό να του πάρω. Εγώ πίστευα ότι εσάς θα σας πείσω, ούτε τον Σταδάκη τον έπεισα με τον. Μου είπε για φόρο μεγάλης ακίνησης περιουσίας. Ναι, ναι, αυτό θα το πει και τις λεπτομέρειες θα τις πει αύριο. Θα πει πολλές λεπτομέρειες νομίζω αύριο. Εγώ πρέπει από την ουσιαστική διοντολογία και έτσι ακαλώ να ρωτήσω και θα επιμείνει και ο Γιώργος Ζωγλιστοφορίδης. Τον πύχη. Δηλαδή, κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, ποια θεωρείται με βάση και τα δεδομένα της οικοδομής, της αγοράς του real estate, αυτή και την πτώση, καταβαράθρωση των πραγματικών αξιών των ακινήτων, ποια θεωρείται μεγάλη ακίνητη περιουσία. Αυτό από πόσες χιλιάδες ευρώ, 200, 250, 300, όχι, τι σκέφτεται, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ότι με αυτά τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, γιατί άλλα ήταν τα δεδομένα του 9. Το 9 ένα σπίτι στο Πλαγιάρι έκανε 300.000 ευρώ και τώρα είναι ζήτημα να κοστίσει 180.000. Έχουν παίζει στη μισή τους αξία. Λοιπόν, επομένως, ποια θεωρείται μεγάλη. Αλλά μην πάμε στο άλλο άκρο ότι δεν υπάρχουν πλούσιοι. Δηλαδή, οι πλούσιοι στην Ελλάδα δεν είναι μόνο οι πέντε μεγάλοι βιομήχανοι και οι πέντε τράπεζε. Για τον ένφια συζητάμε. Άρα, θα πάμε στον πλούτο. Ελάφρα εμπόριο, καυσίμων κλπ. Αλλά υπάρχει και πλούτο σε ακίνητη υπηρεσία. Ναι. Δηλαδή, πρέπει να δοθεί έμφαση. Η δυσκολία σε αυτό, και αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, η δυσκολία να βγάλεις αριθμούς είναι ότι αλλάζουν τα πράγματα από μέρα σε μέρα. Όπως είπατε και εσείς, πέφτουν οι τιμές, οι εμπορικές τιμές, οι πραγματικές τιμές. Και έχουμε τη δυσκολία ότι θεωρούμε ότι το πρώτο μέλημά μας είναι να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάρουν μια ανακούφιση για να μπορούν να πληρώσουν και στο μέλλον. Δηλαδή αυτό θα ισχύει και για τις ελαφρύνσεις και για τη φόρμα. Μία ακόμη ερωτησούλα είναι, για να σου δώσω το λόγο αμέσως, Γιώργο. Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να μας πει τον πύχη αν είναι 200, 250, 300. Θέλω να το ρωτήσω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Κατά την άποψη του Ευκλήδη Τσακαλώτου, μπορεί να έχεις ακίνητη περιουσία, αλλά να έχεις κλείσει το μαγαζί σου, να έχεις απολυθεί, να είσαι άνεργος και εσύ και η γυναίκα σου και η οικογένειά σου. Θα συσχετίζεται με την ύπαρξη εισοδήματος. Ότι έχεις ακίνητη περιουσία, αλλά έχεις και εισόδημα για να δώσεις τον φόρο. Γιατί όταν δίνεις τον ένφια, δεν δίνεις τετραγωνικά του σπιτιού σου. Δεν κόβεις τα 10 τετραγωνικά την κουζίνα και τη στέλνεις. Στέλνεις λεφτά. Για να δώσεις λεφτά πρέπει να έχεις εισόδημα. Έτσι δεν είναι. Θα το συσχετίσετε επομένως με τη ρήτρα
το τι εισόδημα έχει εις έκαστος για να μας δώσει φόρο. Αυτό θα βγει και με τα τετραγωνικά. Δηλαδή, και, αν έχουμε τέτοιο κριτήριο, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όσο μεγαλύτερο σπίτι έχεις, θα υπάρχουν και περιπτώσεις. Μισόρατσο. Να το κάνω συγκεκριμένο. Πει... Ο κύριος Τριανταφυλλίδης έκτισε ένα σπίτι στο πατρικό του. Έτσι. Και έκανε τότε 180 χιλιάρικα. Σήμερα είναι απολυμμένος από την ΕΡΤ, αυτός και η γυναίκα του. Εισόδημα μηδέν. Τελείωσε και το επίδομα ανεργίας. Θα ζητήσετε από τον X Τριανταφυλλίδη που έχει εισόδημα μηδέν, επειδή έχει ένα σπίτι που έκτισε και έκανε 180 χιλιάρικα, τα οποία τα 85, τα 90 τα χρωστάει στην τράπεζα, ούτε εκεί μπορεί να τα πληρώσει. Θα ζητήσετε ένφια. Ο πύχης δεν θα είναι τόσο που ο κ. Τριανταφυλλίδης που θα έχει πρόβλημα. Μα το έδωσε έμεσα. Καταλαβαίνω ότι. Γιώργο, και εγώ αυτό που ήθελα το πήρα. Ο κ. Σαχαλός δεν μπορεί να πει νούμερο και αυτό που μας είπε ήδη είναι περισσότερο από αυτό που περίμενα. Ναι, ναι. Η δικιά μου απορία είναι τι θα κάνετε με τις αντικειμενικές αξίες. Δηλαδή εδώ έχουμε, και νομίζω ότι εδώ μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις συγκεκριμένες. Έχουμε αντικειμενικές αξίες οι οποίες δεν αντιπροσωπεύουν τίποτα. Ή μάλλον αντιπροσωπεύουν τη διπλή και την τριπλή αξία από την εμπορική αξία που σήμερα έχει ένα κίνητο. Όχι κατά μέσο όρο. Δεν ισχύει αυτό κατά μέσο όρο αυτό που λέτε. Δηλαδή υπάρχουν η κατανομή, να μην χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, γιατί στα πολύ ακριβά σπίτια και σε σπίτια σε φτωχές γειτονιές ισχύει αυτό που λέτε. Υπάρχει ένας μεγάλος κορμός στη μέση της κατανομής, δηλαδή που δεν είναι ούτε ιδιαίτερα... σπίτια στο Πανόραμα ή στην Εκάλη, δηλαδή από τα δύο αντίστοιχα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Εκεί και σε κάποιες φτωχές γειτονίες έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Απόκληση δηλαδή της πραγματικής αξίας, την εμπορική, άμα πας να το πουλήσεις και τι είναι η αντικειμενική. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη μάζα που δεν ισχύει αυτό. Άρα η ερώτηση είναι λοιπόν. Εσείς με τις αντικειμενικές αξίες θα κάνετε, θα τις επαναπροσδιορίσετε ώστε να εξαλείψετε αυτές τις υπερβολές, θα βρείτε έναν άλλο τρόπο να υπολογίζετε τους φόρους και θα καταργήσετε ας πούμε τις αντικειμενικές αξίες. Υπάρχει τρόπος να το κάνεις αυτό, δηλαδή η Τράπεζα Ελλάδας μαζεύει στοιχεία για τις εμπορικές στοιχεία. Δεν είναι ακριβώς ότι μπορεί να το κάνεις για κάθε περιοχή, αλλά έχεις χοντρικά τον τρόπο να βρεις αυτές τις αντικειμενικές αξίες, αλλά αυτό θα το κάνεις σταδιακά, δεν μπορεί να το κάνεις από τη μια μέρα μέχρι την άλλη. Οπότε οι όλες μας προτάσεις θα είναι πάνω στις αξίες που υπάρχουν, αλλά θα υπάρχει σταδιακά τη μέρη για να πάμε σε ένα καθεστώς που θα είναι σε... Παράπλευρη ερώτηση και παράπλευρη απώλεια. Ετούτοι έχουν προϋπολογίσει 2.700 εκατομμύρια για τον προϋπολογισμό ως έσοδο από τη συγκεκριμένη. Αυτό βέβαια προβλέπεται έχουν μέσα στις μνημονιακές. Στοχεύουν 3,2 για να φτάσει στο 2,6, αν δεν κάνω λάθος. 2,6-2,7. Ναι. Στα περισσότερα για να πάρουν τα λιγότερα. Αυτό ήδη, συγγνώμη, σε διακόπτω τώρα, αλλά ήδη δείχνει την τρέλα. Δηλαδή ότι συνεχώς. Γιατί αυτό σημαίνει ότι κάποιοι άλλοι, επειδή προϋπολογίζεις ότι δεν θα μαζέψεις αυτά που θέλεις και άρα θα πρέπει κάποιος άλλος να πληρώσει περισσότερο φόρο για να φτάσει στο 2,6. Ακριβώς, αυτό σημαίνει αυτό. Ακριβώς. Έχουν παραφρονήσει. Εδώ το λένε οι δικοί τους βουλευτές, δεν χρειάζεται να τα λέμε εμείς. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω. Το λένε βέβαια οι δικοί τους βουλευτές. Αυτό το κενό. Ναι, καλά, κανονικά. Ναι, σαφώς. Είναι επικοινωνιακά τρικάκια. Λοιπόν, για να απορροφήσουν τους καραδασμούς της κοινωνίας και πάει λέγοντας. Και συνεργασία με το μεγάλο συνεργασία, ακριβώς. Μην νομίζουμε ότι κανείς έγινε αντάρτης ξαφνικά από τους γαλάζικες πράσινες. Μένουμε στο ερωτηματικό, στο κενό. Πώς θα υποκατασταθεί, αν όχι το όλο ποσό, ένα κομμάτι αυτού του ποσού για να έρθει στον προϋπολογισμό. Γιατί αν δεν βρεθούν από εκεί, από κάπου πρέπει να βρεθούν. Εντάξει, αυτό θα το. Στα 4-5 μέτρα που θα πει σε κάθε κατηγορία αύριο ο Αλέξης, θα έχει και κοστολόγηση. Δηλαδή και αυτό που συζητάμε τώρα. Και αυτό που θα είναι για την ανακούφιση στους ανθρώπους που χρωστάνε στην εφορία ή στις κοινωνικές εισφορές ή στα κόκκινα δάνεια. Αυτά έχουμε κοστολογήσει περίπου τι χρειάζεται το πρώτο δεύτερο χρόνο και άρα πού θα έρθουν αυτά τα χρήματα που αυτά τα πράγματα δεσμευόμαστε να τα κάνουμε ανεξάρτητα πώς πάει η διαπραγμάτευση που από τη διαπραγμάτευση άμα έχουμε καιρό θα μιλήσουμε ότι αλλάζει το κλίμα και μιλάνε όλοι τώρα για επενδυτικά προγράμματα δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει που λέει ο Γιούγκερ και λένε και το κλίμα φαίνεται
φαίνεται ότι ακόμα και η Μέρκελ έχει πιστεί ότι αυτή η Ευρώπη δεν βγαίνει χωρίς. Άρα θα υπάρχουν και καινούργιοι πόροι για επενδύσεις. Άρα δεν, θα ανακοινώσουμε ένα κομμάτι που πρέπει να το κάνει, είναι δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτήτως πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις. Και μετά θα πούμε, δεν θα πούμε τόσο πολλά αύριο γι' αυτό, θα υπάρχει και ένα σκέλος που θα το επεξεργαστούμε. Αν πάρουμε, κερδίσουμε σε αυτό τη διαπραγμάτευση, θα κάνουμε αυτή την αποκατάσταση ή αυτή την επένδυση ή αυτές τις επενδύσεις στην έρευνα και τεχνολογία, τι θα είναι οι προτεραιότητες. Γιατί η διαπραγμάτευση θα είναι σε βάθος χρόνου. Βέβαια, και χρειάζεται στη διάρκεια, τα δημόσια οικονομικά θα τρέχουν. Όχι, οι υποχρεώσεις θα τρέχουν. Και γι' αυτό σας λέω, ο Αλέξης αύριο θα ανακοινώσει αυτά τα πράγματα που θα τρέχουν, τις προτεραιότητες δηλαδή προς την αποκατάσταση της ανθρωπιστικής κρίσης, να ξαναλειτουργήσει σιγά σιγά η οικονομία, που και αυτό χρειάζεται βοήθεια με τις ελαφρύνσεις ή τις δόσεις ή με αυτό που θα κάνουμε για τη φορολογία, δηλαδή κανένας να μην πληρώνει πάνω από ένα ποσοστό εισόδημα, γιατί αυτό είναι η τρέλα, δηλαδή δεν μπορείς να πληρώσεις το 90% του εισοδήματος. Όταν το ρωτάς αυτό, είναι προφανές ότι δεν θα τα πάρεις αυτά τα χρήματα. Άμα μπορέσεις να κάνεις ένα κανονισμό που μειωθεί το ποσοστό που δίνει ένας άνθρωπος κάθε μήνα στην εφορία ή στις κοινωνικές εισφορές, τότε του δίνεις την ανάσα και θα πάρεις πιο πολλά λεφτά. Να σας ρωτήσω, Γιώργο, σας ακούω αισιόδοξο σχετικά με τη διαπραγμάτευση. Αλλά εμείς είδαμε και όλο το ρεπορτάζ λέει ότι στο Παρίσι, για παράδειγμα, η κυβέρνηση, να το πω λαϊκά, έφαγε τέτοιες φαλιάρες, ενώ προφανώς πήγε και είπε στους καλούς της εταίρους ότι ξέρετε τι, έχω μια δυσκολία. Πρέπει να πω καλά νέα, έχω μια δέθη μπροστά. Και ουσιαστικά και αυτά που είπε έσπρωσαν από τις Βρυξέλλες την επόμενη μέρα να τους πούνε ότι πολλά είπατε, εμείς δεν τα εγκρίνουμε, μην νομίζει ο ελληνικός λόγος ότι θα γίνουν κιόλας. Εδώ δεν τους αφήνουν να κάνουν όσες δόσεις θέλουν στην αποπληρωμή της εφορίας. Άρα το ερώτημα είναι, την ώρα που βλέπουμε την τρόικα, τους δανειστές μας, να είναι τόσο σκληροί απέναντι σε μια κυβέρνηση που τους κάνει και όλα τα χατήρια, τι σας κάνει να είστε αισιόδοξος ότι από τη διαπραγμάτευση θα βγάλετε εσείς περισσότερο? Γιατί κατά την άποψή μας η κυβέρνηση αυτή διαπραγματεύεται, αλλά διαπραγματεύεται μόνο για τους χρόνους. Δηλαδή έχουμε δύο μεριές που συμφωνούν με τις αναλύσεις, δηλαδή θέλουν τους μισθούς να πέσουν, θέλουν να μην υπάρχουν πολλοί περιορισμοί στην αγορά εργασίας, θέλουν να χτυπήσουν τις εργασιακές σχέσεις και τα δικαιώματα και απλώς συζητούν, βοηθήστε μας λίγο να έχουμε περισσότερο χρόνο για το ίδιο πρόγραμμα. Ενώ εδώ θα έρθει μια κυβέρνηση με λαϊκή εντολή και με δημοκρατικό mandate που θα λέει ότι εμείς θέλουμε μια διαφορετική διαπραγμάτευση, γιατί ο ελληνικός λαός ψήφισε κάτι διαφορετικά σε μια Ευρώπη που σιγά σιγά αλλάζει. Ακούστε τι λέει ο Ντράγκη πια. Ο Ντράγκη πια λέει όχι μόνο ότι έκανα νομισματική χαλάρωση, άρα ότι δεν φτάνει και πρέπει να γίνει δημοσιονομική επέκταση. Αυτό, αν το έλεγα εγώ ότι θα το πει κεντρικός τραπεζίτης στην Ευρώπη πριν από, αν με είχατε καλέσει πριν από 2 χρόνια, θα μου λέτε ελάτε τώρα, υπερβάλλετε. Πού είναι, από δεν το έχουμε ακούσει ποτέ αυτό. Να τυπώσει χρήμα δηλαδή. Αυτό θέλει και να πάει σιγά σιγά προς να τυπώσει χρήμα, αλλά δεν είναι το σημαντικό αυτό. Λέει ότι αυτό δεν φτάνει. Και θα χρειάζεται και δημοσιονομική επέκταση. Δηλαδή να ξοδέψουν περισσότερες. Δεν υπάρχει αυτό που πούμε τον Ντράγκη. Ο μεγάλος κίνδυνος του αποπληθωρισμού, δηλαδή κάτι να κοστίζει 10 και να το πλάσει 8. Αυτό θα είναι καταστροφή. Δεν είναι αυτό. Το μεγάλο πρόβλημα του αποπληθωρισμού είναι ότι εσείς ξέρετε ότι το ψυγείο κάνει 100 σήμερα και τον Νοέμβριο θα κάνει 80. Οπότε γιατί να το αγοράσετε τώρα? Θα το αγοράσετε τον Νοέμβριο. Και άρα αυτό έγινε στη μεγάλη αγορά των ακινήτων. Ότι αφήνοντας κάποια στιγμή θα πέσει. Και αυτό δεν έχει πάτο. Γιατί μετά τον Νοέμβριο είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Θα μειωθούν άλλες τιμές. Οπότε το αγοράζετε το Γενάρη, αποφασίζετε το ψυγείο. Και γι' αυτό ο Ντράγκη είναι πάρα πολύ ανήσυχος και λέει ότι ούτε το τύπωμα χρήματος μπορεί να μην φτάσει σε αυτή την κρίση. Όπως δεν έφτασε ούτε στη Ιαπωνία στις 15. Γιώργο, ο κ. Τσακαλώτος είναι ειδικός στα μακροοικονομικά. Να έρθουν στα βράχη πρόθεσμα οικονομικά. Μια που μιλάμε για τον ένφια, πάμε στο μεγάλο πρόβλημα, κόκκινα δάνεια. Μας είπατε ότι θα αναφερθεί αύριο ένα από τα 2, 3, 4 σημεία που μπορεί να γίνουν ανεξάρτητα το πώς θα πάνε οι διαπραγματεύσεις. Βέβαια, και θα υπάρχει κοστολόγηση πόσο θα κοστίσει η πρότασή μας. Τι θα κάνετε, δηλαδή, εδώ διαβάζω στο ρεπορτάζ ότι οι ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια, όπου για κάποια θα προταθεί ολική διαγραφή, για κάποια άλλα δάνεια μερική και για μια άλλη κατηγορία διευκολύνσης στην αποπληρωμή.
Καταρχήν αφορούν όλα τα δάνεια. Δηλαδή και τα επιχειρηματικά. Να μιλήσω σαν καθηγητή και μετά να μιλήσω κατά του Πανεπιστημίου. Εσύ δεν είναι. Και μετά να σα πω για τρίτο μέρο. Και έχουμε ανοίξει τα αυτιά και προσέχουμε. Τεχνικά δεν είναι δύσκολη η λύση του προβλήματο. Δηλαδή ξέρουμε ότι σε μια μεγάλη ύφεση που πάντα υπάρχουν κόκκινα δάνεια, δηλαδή γιατί πέφτει το εισόδημα, δεν μπορείς, είχες υπολογίσει αυτό το εισόδημα και άρα θα μπορούσες να ξεπληρώσεις αυτό το χρέος, πέφτει μετά το εισόδημα, άρα έχεις κόκκινο δάνειο γιατί δεν μπορείς να το ξεχρεώσεις. Ξέρουμε ότι σε μια ύφεση θα έχουμε κόκκινα δάνεια και οι τράπεζες δεν πρόκειται να πάρουν όλα τα λεφτά τους πίσω. Δεν πρόκειται να τα πάρουν. Δηλαδή στην Αμερική έχουν υπολογίσει ότι αν προσπαθήσουν να κάνουν πληστηριασμούς για να πάρουν πίσω τα στεγαστικά δάνεια μόνο, θα πάρουν 25% της αξίας. Γιατί πέφτουν οι τιμές άμα πουλάς όλα τα σπίτια. Άρα η τεχνική λύση, αφού ξέρουμε ότι θα χάσουν οι τράπεζες, δεν πρόκειται να τα πάρουν πίσω, είναι να έρθει κάποιος και να πει: βάστα, θα πρέπει να μοιράσουμε το κόστος της αναπροσαρμογής μεταξύ ανάμεσα στα τρία μέλη. Δηλαδή, ένα κομμάτι πρέπει όσο μπορούν οι διανεολήπτες, γι' αυτό είναι αυτό που είπατε, ότι μερικοί δεν μπορούν καθόλου, μερικοί μπορούν λίγο, μερικοί μπορούν όχι τώρα, αλλά μπορούν σε λίγο καιρό, να περάσει λίγο καιρό, μεταξύ τις τράπεζες να πάρουν και μεταξύ τον φορολογούμενο. Και με το φορολογούμενο, αν το κάνεις αυτό, το κόστος του φορολογούμενου θα μειωθεί. Γιατί αν πάρει μια ανακούφιση και αρχίζει η οικονομία, μετά σιγά σιγά ξεκοκκινίζουν τα δάνεια. Δεν είναι σωστή έκφραση αυτή, αλλά καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή, ένα δάνειο που δεν μπορούσε να το ξεπληρώσει, αρχίζει και να μπορεί. Άρα, από τεχνική άποψη, αυτό έκανε ο Ρούσβελτ. Δεν είναι δηλαδή η θεωρία του ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Δεκαετία του 30 λύθηκε το πρόβλημα και μάλιστα οι Κεντζιανοί οικονομολόγοι κατηγορούν τον Ομπάμα ότι δεν έδωσε, αντί να δώσει τόσα πολλά χρήματα κατευθείαν στις τράπεζες όταν έγινε η κρίση, έπρεπε να δώσει και λίγα, πολύ περισσότερα λεφτά και στους ανθρώπους που δεν μπορούσαν να ξεπληρώσουν το στεγαστικό δάνειο. Δηλαδή να είναι πιο ρουσβελτικός, να δράσει πιο σπουδαίος. Άρα τα θεμέλια της λύσης, δηλαδή τα βασικά τούβλα για τη λύση, την ξέρουμε. Πρέπει να έρθει ένας φορέας να τράπεζα. Μια bad bank, όχι, δεν είναι απαραίτητο να είναι bad bank, ούτε εμείς θα προτείνουμε bad bank. Ένα αλλά ταμείο παρακατοικίου και δανείων, για παράδειγμα. Ένα ταμείο, ένας φορέας που ουσιαστικά θα πει ότι όλοι πρέπει να δώσουν κάτι, που αν το δώσουν κάτι οι δανειολήπτες όσο μπορούν, οι τράπεζες όσο μπορούν, το κράτος, ο φορολογούμενος όσο μπορούν, και αν πετύχει το σχέδιο, αυτό το κάτι μειώνεται. Γιατί βελτιώνεται η οικονομία και άρα οι αρχικές αιτίες που δημιουργήθηκαν τα κόκκινα δάνεια σιγά σιγά μειώνονται. Αυτό αφορά και τις τρεις κατηγορίες, δηλαδή και επιχειρηματικά που δίνει τη μεγάλη έμφαση η κυβέρνηση, και τα στεγαστικά και τα καταναλωτικά και τις κάρτες. Στην πρώτη φάση η δική μας πρόταση είναι για τα στεγαστικά και τα καταναλωτικά. Τα βασικά, για τον πολύ κόσμο. Το πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή, αυτό που είναι μετράει, είναι αυτό. Και άρα η πρότασή μας είναι ένας φορέας που θα κάνει αυτό το μοίρασμα της αναπροσαρμογής, για να μπορεί μετά να όλα αυτά που μου λέμε, και αυτό για τα κόκκινα δάνεια και για τη φορολογία, είναι για να δημιουργηθούν οι συνθήκες, ένας κόσμος να αισθανθεί ότι φτάσαμε στο πάτο και σιγά σιγά τα πράγματα. Κύριε Τσακαλώτε, αυτό, και Γιώργο διόρθωσέ με, και το λέγαμε και σε εκπομπή, και το 11 και το 12 η μόνη θετική πρόταση που άκουγα από το δούνο του, όλα τα άλλα τα μαύρα και άραχλα, ήτανε κουρέψτε τα δάνεια. Κουρέψτε τα δάνεια. Πρόταση συνεχίζει από το, για να μείνει εισόδημα το οποίο θα πέσει στην οικονομία και θα μπορέσει να την ρολάρει. Το Δούνου του έκανε και άλλο ένα καλό που δεν το έκανε. Το άλλο καλό δεν έχω ακούσει. Εγώ το μόνο καλό που άκουγα ήταν. Δεν το έκανε για τη φοροδιαφυγή. Εκεί είναι η μεγαλύτερη ευθύνη, γιατί να είμαστε ειλικρινεί. Δεν είναι το κακό Δούνου του που έλεγε εμεί δεν μα νοιάζει το φοροδιαφυγή. Ποια μα κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα. Ακριβώς. Ήταν η πρόταση για κούρεμα των δανείων. Και είναι αυτό που λέτε το ρουσβελτικό και παραπέμπει και Γιώργο. Επειδή είμαστε στη φοροδιαφυγή και με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Γιατί Γιώργο, να μείνουμε στα κόκκινα δάνεια. Να μείνουμε, αλλά άσε με να ρωτήσω για τη φοροδιαφυγή, γιατί το ξαναναφέραμε. Και η φοροδιαφυγή θεωρώ ότι είναι και ένας πολύ μεγάλος πυλώνας της λύσης ή της μη λύσης του συστήματος. Οι κυβερνήσεις μας έχουν αποδείξει, κύριε Τσακαλώτε,
δεν θέλουν να πατάξουν φοροδιαφυγή, είναι σαφές. Γιατί αυτοί που φοροδιαφεύγουν είναι φίλοι τους, είναι χρηματοδότες τους, είναι γνωστοί τους, είναι άνθρωποι με τους οποίους είναι συνεργάτες. Το δείξανε έχοντας λίστες και παραλίστες, καθόντας στα σιρτάρια τους, χιλιάδες ύποπτοι. Διάβαζα που την υιοθέτησε και η κυβέρνηση την έκθεση του Global Integrity Forum του Αμερικανικού που έλεγε ότι σε ένα διάστημα 2007-2011 έφυγαν 206-207 δισεκατομμύρια ευρώ μαύρα από την Ελλάδα. Δεν θέλησαν να ψάξουν κανέναν. Από την άλλη μεριά, οι κυβερνήσεις που παγίως υπόσχονται ότι εγώ θα πατάξω την φοροδιαφυγή, από εκεί θα βρω τα λεφτά και άρα θα μπορέσω να κάνω μια ευρύτερη κοινωνική πολιτική, όταν έρχονται στην κυβέρνηση, στην εξουσία, τελικώς ποτέ δεν το κάνουν, επικαλούμενοι ότι υπάρχει πρόβλημα με το μηχανισμό, δεν μπορεί ο ελεγκτικός μηχανισμός να αποφύγει κτλ. Ναι, φταίει ο Καραβίτς. Όπως το λες. Εγώ θέλω χάρης λίγο παλιότερα. Τα ίδια και τα ίδια. Η ερώτησή μου προς εσάς και προς το ΣΥΡΙΖΑ είναι, θα έρθει, όλα δείχνουν ότι κάποια στιγμή και με τον ένα τον άλλο τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ θα έρθει στην εξουσία. Όταν θα έρθει στην εξουσία, υπάρχει περίπτωση να ξανακούσουμε ότι, ξέρετε, να βρει και ένα διαλυμένο δημόσιο ελεγκτικό μηχανισμό και δεν μπορώ να τους πιάσω? Ή ακόμα και με το μηχανισμό που υπάρχει σήμερα, εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση, μπορούμε να βρούμε αυτούς τους μεγαλοκαρχαρίες που έχουν βγάλει παράνομα τα λεφτά στο εξωτερικό, τα μαύρα, να τους φορολογήσουμε και να τα φέρουμε πίσω στον Έλληνα πολίτη? Εμείς δεν είμαστε ακραίοι σε αυτό. Τι σημαίνει ότι δεν είμαστε ακραίοι? Εμείς αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν διοικητικά προβλήματα, γραφειοκρατικά προβλήματα και θέλεις μηχανισμούς. Και μάλιστα σήμερα ήμουνα στις εφορίες και τις διοικητικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης και μετά έχουν διαλύσει τελείως, και του κέντρου, που μου λέγανε ότι είναι δύσκολο για έναν εφοριακό ελεγκτή που παίρνει 1.100 να πάει σε μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, μην πω το όνομα, ή σε μια αλυσίδα που βενζινάδικων, να μπορεί να ελέγξει όταν με 1.100 δεν έχει και το κύρος, δεν είναι. Δηλαδή έχουμε και τέτοιες δυσκολίες. Φοβάται ο άνθρωπος να χάσει τη δουλειά του, μην βρει την μπλεγμένη σε δικαστήρια κλπ. Πολύ δύσκολα. Και ειδικά τώρα, δηλαδή, που μπορεί να κάνεις απλώς μια μομφή, μια καταγγελία και πάει σε διαθεσιμότητα. Και αυτό μπορεί. Βεβαίως δεν πρέπει οι δημόσιοι πάλι να έχουν άσυλο, αλλά πρέπει να τους προστατεύσεις όταν ξέρεις ότι πολλές φορές αυτό γίνεται γιατί κάνουν καλά τη δουλειά τους, όχι γιατί δεν κάνουν καλά τη. Και νομίζω ότι υπάρχουν πρόβλημα στους εφοριακούς. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν με τους μισθούς αυτούς και με το προσωπικό. Αν και εκεί πάλι η Τρόικα τους πίεζε να πάρουν περισσότερο και τώρα αρχίζουν και παίρνουν περισσότερους. Άρα εμείς δεν τους μειώνουμε. Δεν λέμε δηλαδή ότι δεν υπάρχουν ούτε τεχνικά προβλήματα, ούτε διοικητικά προβλήματα, ούτε οργάνωση. Με δεδομένα αυτά. Αλλά εμείς λέμε ότι δεν είναι αυτό το κυρίαρχο. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω ότι δεν ήταν το κυρίαρχο πρόβλημα τα τελευταία 40-50 χρόνια η πολιτική βούληση. Πού να αναθέσει τη θέσατε και εσείς. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι, για παράδειγμα, για το πετρέλαιο που έχουν ακόμα ψηφίσει τους νόμους για εισρωές, εκροές σε όλα τα στάδια της αλυσίδας μέχρι να φτάσει στο αυτοκίνητο, έχουν νόμους και δεν το έχουν εφαρμόσει αυτό. Δηλαδή, εγώ έχω την αίσθηση ότι αν υπάρχει μια κυβέρνηση που έχει μια πολιτική βούληση για τη φορολογία. Πολιτική βούληση είναι το ερώτημα. Ναι, αυτό το έχουμε. Αυτό νομίζω, αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Αυτό είναι τσεκαρισμένο. Ο κύριος Μακρυβίδης, Ομοσπονδία Βενζινοπολών, πάλι θα επικαλεστώ. 2005, Αλογοσκούφης. 2008, ο Χρυσοχοΐδης. Πιο μπροστά, ο Φωτιάδης, ο υφυπουργός επί Πασόκ το 2002. Που του είπε ο Μακρυβέλιος, έλα να πάμε να σου δείξω τα σημεία που γίνεται το λαθρεμπόριο πετρελαίου. Πώς γίνεται η δουλειά. Το έλεγε δηλαδή στον αέρα, δώστε δημόσια τηλεόραση στο Λαβύρινθο. Και τα μεταφέραμε 2002, 2005, 2008, κάνουν καταγγελίες. Παιδιά, το λαθρεμπόριο είναι 5 δις. Παιδιά, το λαθρεμπόριο είναι 10 δις. Και τρελόταν ο κόσμος και λέει, με κυνηγάει εμένα για να πάρει 1.000 ευρώ. Με στριμώχνει, με στίβει, με κάνει και θα πάει να πάρει το λαθρεμπόριο του πετρελαίου. Εγώ θυμάμαι στο προηγούμενο τμήμα, όπως είπατε στην αρχή που ήταν στην ΑΣΟΕ, ήμουν συνάδελφος με τον Γιώργο Ζανιά. Ο Γιώργος, είχαμε διπλανά γραφεία και ο Γιώργος Ζανιάς ήταν ο πρώτος πρόεδρος του ΣΟΕ, δηλαδή πήγαινε στο Eurogroup μαζί με τον Παπακοσταντίνο.
Και του είπα, θυμάμαι τότε του Γιώργου του Ζανιά, ότι ό,τι και να κάνετε, εγώ προφανώς έχω διαφορές, είμαι εναντίον των μνημόνιων, νομίζω δεν θα βγει πουθενά αυτό το πράγμα, θα έχετε δυσκολίες. Αλλά αν θέλετε να κάνετε ένα πράγμα σωστό, αρχίστε με τη φορολογία. Μην αφήστε να πέσει το εισόδημα, να χρεοκοπήσουν επιχειρήσεις και μετά να αρχίσει. Θα είναι πιο δύσκολο. Μας δυσκολεύουν και εμάς. Του είπα, θυμάμαι του Γιώργου, γιατί τον ξέρω από πολλά χρόνια, του είπα, αρχίστε με τη φοροδιαφυγή. Αν το κάνετε αυτό. Όσο και εμείς θα σας χτυπάμε και θα λέμε ότι θα το κάνετε, είμαι σίγουρος, με μη δίκαιο τρόπο, με άνισο τρόπο αυτά τα μνημόνια και δεν θα σας βγούνε, γιατί αυτή είναι η εμπειρία, αλλά τουλάχιστον θα μπορείτε στο τέλος να παρουσιάσετε ότι φτιάξαμε το φορολογικό σύστημα. Και δεν αρκεί. Πόσο δεν θέλουν. Ένα δευτερόλεπτο, ένα παράδειγμα. Εμείς ως εφημερίδα του Χωνή ρωτήσαμε επί στουρνάρα του Υπουργείου Οικονομικών τι έχετε κάνει για να εκμεταλλευτείτε τα εργαλεία που σας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τη δικαστική συνδρομή, που μπορείς να πας και να πεις εσύ, υπάρχουν τόσες λίστες με χιλιάδες υπόπτους για μαύρο στο εξωτερικό. Να ζητήσεις από τα άλλα κράτη-μέλη να σου πούνε αυτοί οι ύποπτοι έχουν λογαριασμού σε εσάς, στη Γερμανία, στα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι διμερείς συμφωνίες. Μιλάμε καθόλου. Ναι. Ο μηχανισμός υπάρχει. Ο μηχανισμός υπάρχει. Αυτό είναι το φοβερό. Και τους ρωτάμε. Εγώ το είχα αφήσει με το κενό ότι δεν υπήρξε διμερή συμφωνία με την Ελβετία, ας πούμε. Με την Ελβετία, όχι. Μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως με τις υπόλοιπες χώρες. Υπάρχει ο μηχανισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τους ρωτάμε αυτό ακριβώς. Έχετε αξιοποιήσει. Πριν μου λέτε ότι υπάρχουν λίστες, Λαγκάρτ, 2.000 άτομα. Άλλες λίστες με 54.000 υπόπτους. Και απάντηση ήταν. Περισσότερο υπόπτους, 37.000. Ξέρεις για πόσες περιπτώσεις έχουμε ζητήσει δικαστική συνδρομή από όλες αυτές τις χιλιάδες λίστες. Μας απάντησαν τότε. Έχουμε συνολικά ζητήσει 178 αιτήσεις αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής. Οι 55, συγγνώμη, δεν το είδα καλά. Τέλεση διοίκησαν και εισπράξαν 150 χιλιάρικα. Αυτή είναι η απάντηση. Η απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εισόδων, Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Ίσπραξη Δημοσίων Εισόδων. Αυτό είναι επιστοποιεί αυτό που λέει. Δεν θέλουν. Αυτό δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Οι άνθρωποι δεν θέλουν. Μισό λεπτό όμως. Εδώ 178 περιπτώσεις και 150 χιλιάρικα από τα 207 δις και τους χιλιάδες που ήδη λένε την ύποπτη. Ναι, και ακούμε να καταλάβουμε τι είναι μυθεύματα. Τι είναι συνωμοσιολογία και ποια είναι η πραγματικότητα. Βγαίνουν, ας πούμε, ελληνικής καταγωγής βουλευτές από την Ελβετία, λέει έχουν καταθέσεις 350 δις, 35 δις. Και δεν έχουμε καταλάβει τελικά. Και πάνω σε αυτό θέλω να θέσω. Αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βάλει ως κυρίαρχο στοιχείο της πολιτικής το περιουσιολόγιο. Έτσι. Δεν μπορεί να μην ξέρεις τι έχει ο Ευκλήδης, τι έχει ο Κώστας, τι έχει η Μαρία. Δηλαδή πρέπει σε μια κοινωνία για να μπορείς να εφαρμόσεις το Σύνταγμα που λέει ότι πρέπει ο καθένας να πληρώνει τις δυνατότητες. Πρέπει να έχει μια βάση δεδομένων που ξέρεις ο καθένας τι έχει και νομίζω αυτό είναι μια αρχή που δεν μπορώ να πάω να πείσω. Πρέπει να σας πω όμως κάτι άλλο για να είμαστε και δίκοι ακόμα και με αυτή την κυβέρνηση. Οι τεράστιες ανισότητες που ανεβήκανε στην εποχή του νεοφιλελευθερισμού, δηλαδή μετά από τη Θάτσερ και το Ρίγκαν και μετά που οι σοσιαλδημοκράτες γίνανε σοσιαλδημοκράτες τύπου Σιμίτη, η Σρέιντερ, η Μπλερ, υπήρχε ένα ολόκληρο παγκόσμιο πλαίσιο διευκόλυνσης των πλουσίων. Δεν είναι δηλαδή μόνο ελληνικό φαινόμενο. Αυτό το λέω για να είμαστε εντελώς δίκαιοι, δηλαδή μέρος της απάντησης όλων των λαών τώρα που πολεμάνε ενάντια στη φτώχεια, στα μνημόνια, στην ανεργία, θα πρέπει να είναι μια λύση και για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, να μπορεί δηλαδή και να φορολογείται αλλά και να περιορίζεται, αλλά και στη δυνατότητα των πλουσίων να ξεφεύγουν τη φορολογία με τα offshore, με όλα τα πολύπλοκα συστήματα. Σίγουρα, από την άλλη μεριά εμάς μας δίνουν και λίστα Λαγκάρτ και δεν θέλαμε. Αλλά εγώ ήθελα απλώς να κρατήσουμε και αυτά τα δύο επίπεδα. Δηλαδή προφανώς, η κρίση που έγινε παγκοσμίως έχει και σχέση με την ανισότητα που είναι παγκόσμια ανισότητα που ξέρετε ένα από τα πιο διάσημα βιβλία το τελευταίο χρόνο που διαβάζει όλος ο κόσμος και συζητιούνται σε όλα τα μεγάλα περιοδικά και σε εφημερίδες από το Financial Times μέχρι το New York Times είναι το βιβλίο του Piketty που αναδεικνύει τη μεγάλη ανισότητα που υπάρχουν στις δυτικές κοινωνίες και πόσο μας χρειάζεται και η φορολογία του πλούτου αν είναι να μπορέσουμε να το αντιστρέψουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Βεβαίως. Δύο ζητηματάκια εδώ που έχουν σχέση και με την επικαιρότητα. Πρώτο θέμα. Ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία και στους εφοριακούς που επισκεφτήκατε σήμερα και συνομιλήσατε μαζί τους και είναι και αυτοί οι εργαζόμενοι και υπόκεινται και σε αυτούς τους κινδύνους,
δηλαδή να κάνουν καλά τη δουλειά τους και να τους καταγγέλουν για να τους στείλουν στα τάρταρα και να τους μείνει και το στίγμα. Υπάρχει το ΣΔΟΕ. Είναι 5-10 μέρες που επισκέφθηκε ο Αλέξης Τσίπρας το ΣΔΟΕ ή λιγότερο, μέσα στην εβδομάδα. Επισκέφθηκε το ΣΔΟΕ και υπάρχουν καταγγελίες. Το ΣΔΟΕ έχει μετατραπεί σε πολιορκητικό κρυό όπου όποιον ακουμπάνε, πολιτικό, δημοσιογράφο κλπ. Ή αν εξαρτητοποιείται ή αλλάζει στρατόπεδο. Εκεί που ήταν μνημονιακός γίνεται αντιμνημονιακός. Εκεί που ήταν αντιμνημονιακός γίνεται μνημονιακός. Επιστρέφουμε στο αυτό που σας είπα, παρόλο που είμαστε οικονομολόγοι και οι δύο εδώ. Ναι, ναι. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι μια σχέση. Δηλαδή, όταν λέμε ότι έχουμε τρεις μεγάλες περιοχές που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, την ανθρωπιστική κρίση, την παραγωγική ανασυγκρότηση και η τρίτη περιοχή είναι οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις του κράτους. Γιατί αυτό που αναδεικνύεται τώρα είναι μια σχέση του κράτους με τους πολίτες που είναι απαράδεκτο, που δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δηλαδή, η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική. Θα καταργήσετε το σώμα δίωξη οικονομικού εγκλήματος? Όχι, αυτό δεν θα το καταργήσουμε. Βέβαια, τους έχουν πάρει πολλές αρμοδιότητες που τις πήρε ο Θεοχάρης. Δηλαδή, δεν έχουν τις αρμοδιότητες που είχαν. Ακριβώς ο προηγούμενος. Άρα δεν μπορεί να το καταργήσεις, αλλά μπορείς, αν εμπιστευθείς στο δημόσιο τομέα και τους πεις ότι εδώ αρχίζουμε μια νέα αρχή, να μπορέσεις να έχεις μια δημόσια υπηρεσία που είναι ακριβώς αυτό. Που είναι μια δημόσια υπηρεσία. Δηλαδή να αισθάνεται ο πολίτης ότι το δημόσιο μπορεί να είναι μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος. Και αυτό θέλει μεταρρυθμίσεις, αυτό θέλει ένα καινούριο κράτος για να μπορεί να το εφαρμόσει αυτό. Γιατί αν δεν μπορείς να αποκαταστήσεις αυτή την εμπιστοσύνη ανάμεσα στο κράτος και του πολίτη, όλα τα άλλα που λέμε θα είναι πολύ δύσκολα. Απροσωπόληπτο, αλλά εγώ δεν ξέρω, αυτό θα είναι τεράστια. Γιώργο, δηλαδή να μην παίρνει. Συμφωνώ απόλυτα. Ότι η κρίση δεν είναι μόνο. Εμείς είμαστε οικονομολόγοι, οι δύο από εδώ. Αλλά συμφωνούμε, επειδή είμαστε οικονομολόγοι, δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση. Έχει βαθιές πολιτικές ρίζες. Συμπεριφορών, ηθικής, μια μέση. Πελατειακό κράτος, ρουσφέτη, σχέσεις αδιαφάνειας που δεν ήξερες. Εγώ έχω το δικό μου, θα πάρει τηλέφωνο ή στην εφορία ή στον προϊστάμενο του ΙΚΑ και θα καθαρίσει την υπόθεση. Να σας πω μια ιστορία για αυτό που μου έκανε. Εγώ, όταν ήρθα, ξέρετε, έχω μεγαλώσει στην Αγγλία. Ήρθα εδώ 33 χρονών. Το πρώτο χρόνο που ήρθα εγώ, διάβασα για έναν οργανισμό που έδινε πολύ μεγάλα τιμολόγια σε κάποιους πελάτες. Και πήγα σε μια παρέα αριστερή εκείνη το βράδυ και λέω τι έσχος είναι αυτό που το λέει το Μέγα αυτό. Και μου είπαν, μου γελάσαν όλοι γιατί πόσο αγαθός ήμουν και την άγνοιά μου και είπαν ότι αυτό δεν είναι, τσακώθηκε με την κυβέρνηση, δεν ήθελε κάποια ευνοϊκή εξυπηρέτηση και τον βγάλανε τα κανάλια. Mm-hmm. Δηλαδή μου το είπανε, δηλαδή όλη η παρέα το ήξερα, εγώ δεν το ήξερα, δεν είχα πει ακόμα στο ελληνικό σύστημα, δεν ήξερα και όλοι με κοιτάξανε με χλεβασμό, ότι όλος ο κόσμος βουίζει ο κόσμος αυτό και εσύ διαβάζεις εφημερίδες και το... Πώς θα σας φάνηκαν εξωφρενικά τα πλαστά και εικονικά τιμολόγια, τα οποία δεν εκδίδουν μόνο καπιταλιστές εργοδότες, τα εκδίδουν μέχρι και συνεταιρισμοί. Δηλαδή σου λέει, εντάξει, εγώ θα κάνω τη δουλειά, εσύ βγάλε μου μια απόδειξη, βγάλε μου ένα τιμολόγιο ότι έκανα, για να το καλύψουμε. Δήμοι, συνεταιρισμοί, δηλαδή συλλογικοί φορείς, πλαστά και εικονικά. Αυτό δηλαδή είναι πλέον ιδεολογία στην πράξη, εφαρμογή επί του εδάφους. Όχι θεωρητική. Εγώ έχω όμως την αίσθηση ότι μετά από αυτή την κρίση, όχι όλοι, και όχι ότι δεν θα υπάρχουν και μπαγαπώντιδες σε οποιαδήποτε και άνθρωποι που θα θέλουν αυτό, αλλά αισθάνομαι ότι σε αυτή την κρίση είναι ένα μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου είναι έτοιμοι να κάνουν μια καινούργια αρχή. Μάλιστα. Ότι αισθάνονται και αυτοί ότι ο τρόπος, ότι δεν μπορούμε να γυρίσουμε και πριν από το 2008 που είμαστε. Σαφές. Και το δεύτερο, είπατε ότι δεν θα καταργήσετε το ΣΔΟΕ, θα δείτε πώς μπορεί να συνεργαστεί το ΣΔΟΕ με το Γενικό Γραμματέα των Εσόδων. Πώς αυτό το ζεύγος των αρμοδιοτήτων μπορεί να δέσει καλύτερα. Η πιο μακροπρόθεσμη λύση είναι να μην κάνεις ελέγχους για όλους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή η λύση που έχει το IRS στην Αμερική και το Inland Revenue στη Βρετανία είναι το εξής, ότι ο Ευκλήδης έχει 1/10 πιθανότητες να τον ελέγξουν, αλλά άμα τον ελέγξουν και το βρούνε ότι τελείωσε. Τον έχουν τελείωσε όμως, στην Αμερική το τελείωσε. Γι' αυτό βλέπεις ποια είναι η διαφορά
μεταξύ έναν καθηγητή καρδιοχειρούργο του Τζον Χόπκινς στην Αμερική. Αυτός μπορεί να παίρνει 1,5 εκατομμύρια το εισόδημα το χρόνο, δηλώνει όμως 900.000. Εμάς μπορεί να παίρνει 1 εκατομμύριο και θα δηλώνει 30-40.000. Έτσι δεν είναι? Και γιατί δηλώνει 900.000? Γιατί ξέρει ότι έχει 1 στις 10, μπορεί να είναι 1 στις 20, δεν το ξέρω τον αριθμό, ποια είναι η πιθανότητα. Αλλά άμα το πιάσουν και το κάνουν έλεγχο και του λένε πού πάνε, σε ποιο σχολείο πάνε τα παιδιά σου, πού πήγες το χειμώνα για διακοπές, σε ποιο του σπίτι μένεις, τι αυτοκίνητο. Οπότε και δεν μπορείς να αποδείξεις, άρα δηλώνουν. Και εκεί κάνουν φόρο διαφυγή οι πλούσιοι. Αλλά δηλώνει, ναι, δηλώνει 900.000. Παίρνει το κράτος κάτι από αυτό το καρδιοχειρούργο. Εδώ από, μπορεί να είναι αυτός ο καρδιοχειρούργος σε μεγάλο νοσοκομείο και να μην παίρνει τίποτα. Δηλαδή να δηλώνει 30-40.000. Γιώργο, ένα δεύτερο μετά το ΣΔΟΕ είναι το τραπεζικό σύστημα. Τι θα κάνετε με το τραπεζικό σύστημα? Γιατί και προηγούμενα που συζητούσαμε με τα κόκκινα δάνεια και πιο μπροστά με άλλα ζητήματα που είχαν να κάνουν με τον ΕΝΦΙΑ. Έμεσα ή άμεσα προκύπτει το ζήτημα τραπεζικό σύστημα. Το πρώτο που θα κάνουμε, θα ασκήσουμε την ιδιοκτησία που έχουμε. Το ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ έχει την ιδιοκτησία από 70% σε κάποια τράπεζα μέχρι 30% στη Eurobank που είναι το λιγότερο, και αυτά έχει κάποια δικαιώματα και αυτά θα τα ασκήσουν. Θα αλλάξουμε τις διοικήσεις και θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε και την πολιτική. Αυτό είναι το πρώτο. Δηλαδή δεν είναι οι παλιοί ιδιοκτήτες που συνεχίζουν με ξένα κόλληβα να κάνουν μνημόσυνο. Μα αυτό δεν γίνεται να βάζει ο ελληνικός λαός χρήματα για να σωθούν, που έπρεπε να βάλει λεφτά, γιατί είναι ακόμα χειρότερο να μην σωθούν οι τράπεζες, γιατί γίνεται μια πολύ μεγάλη οικονομική καταστροφή. Αυτό μάθαμε από τη δεκαετία του 30, αλλά δεν μπορεί να βάζει αυτά τα χρήματα και να μην μπορεί να ασκήσεις κάποια εξουσία πάνω σε αυτό. Αλλά το γενικότερο πρόβλημα είναι... Δεν δηλαδή είναι μόνο... αλλάζουν οι διοικήσεις, φεύγουν... Ασκείς τα δικαιώματα που προκύπτουν από τα λεφτά που έχεις βάλει... Με τοχική πλειοψηφία. Ακριβώς, από τα λεφτά που σας λέω είναι από 30%... Από την αντιβαλλοποίηση. Ναι, 30% στη Eurobank, 30 κάτι, δεν είναι 30. Στις 4 συστημικές τράπεζες. Πέρα από εκεί όμως πρέπει να έχεις και μια στρατηγική... Δηλαδή, να σας πω... Η Μέρκελ λέει τα τελευταία 3 χρόνια κάνετε όπως λέω, όχι όπως κάνω. Γιατί η Μέρκελ για τη δική της οικονομία στη Γερμανία έχει και συνεταιριστικές τράπεζες, έχει και τράπεζες ειδικού σκοπού, επενδυτικές τράπεζες, έχει και τράπεζες δημόσιες στο επίπεδο του Λέντερ. Λέντερ είναι η περιφέρεια στη Γερμανία. Κρατήρια. Που όλες αυτές οι τράπεζες έχουν δώσει πάρα πολύ μεγάλη ρευστότητα στις μικρομεσαίες γερμανικές τράπεζες. Εμάς έχουμε μια κυβέρνηση που έχει αδιαφορήσει για τις συνεταιριστικές τράπεζες, που οι μισές έχουν κλείσει, έχει κλείσει την αγροτική, έχει κλείσει το ΤΑΦΤΑ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε στην τραγελαφική κατάσταση να έχουμε μόνο 3-4, και είναι και η Τράπεζα Αττικής που είναι η μόνη που είναι εκτός του συστήματος. Αυτό είναι τραγικό. Δηλαδή, θέλουμε να επιβεβαιώσω αυτά που λέει ο κ. Σταγαλώτος, έχω τυπώσει εδώ το διάγραμμα από την Παγκόσμια Τράπεζα, είναι το πώς εξελίχθηκαν όλα τα τελευταία χρόνια ο δανεισμός, η χρηματοδότηση του τραπεζικού συστήματος προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, είναι, μάλλον ενδεχομένως να μην φαίνεται, αλλά είναι σε ελεύθερη πτώση. Μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία θέλει να κάνει ανάπτυξη, θέλει να πάμε κάπου. Η οικονομία αυτή κάποια στιγμή μας πουλάνε ότι όντως θα μεγαλώσει, θα αναπτυχθεί, έτσι ώστε και τελικά να μεγαλώσει και η φορολογική βάση, να πάρει και λεφτά και το δημόσιο, χωρίς να στραγγαλίζει τον κόσμο. Λοιπόν, όταν λοιπόν η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τις τράπεζες είναι σε ελεύθερη πτώση, αυτό είναι προφανές ότι δεν μπορεί να συμβεί. Είναι προφανές ότι δεν πάμε πουθενά. Το στέγνωμα δηλαδή της πραγματικής οικονομίας. Πώς θα υπάρξει η ρευστότητα, σύν το ότι αυτό που σκεφτόμουν το εξής, κύριε Τσακαλώτε, αν κερδίσει αριστερή προοδευτική κυβέρνηση, που όλος ο ελληνικός λαός, όχι απλά, δηλαδή, γιατί θέμα ούτε ευχής ούτε προσευχής, είναι θέμα καθημερινού αγώνα, τα δύσκολα θα αρχίσουν την επόμενη μέρα. Οι κεφαλαιοκράτες και οι άνθρωποι που θα θιχτούν τα συμφέροντά τους με τις εργασιακές σχέσεις που είπατε, που τώρα είναι, κάνουν πάρτι με την ανασφάλιση στην εργασία κλπ. Δεν θα πετάνε ροδοπέταλα στον Τσίπρα και στους υπουργούς του. Μπορεί να πάρουν τα κεφαλαιά τους και να τα βγάλουν στο εξωτερικό. Μπορεί να κάνουν 1000 να υπονομεύσουν, να βάλουν άρκες σε αυτή την πορεία. Πώς θα τα αντιμετωπίσετε αυτά? Γιατί ταυτόχρονα οι τράπεζες θα χρειάζονται ρευστότητα για να μην στεγνώσουν τα ATM. Για να έχει ο κόσμος χρήματα να κινηθεί.
Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό? Ναι, αλλά όπως μόλις είπαμε, με αυτή την πολιτική έχουμε μείωση της πιστωτικής επέκτασης. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είχαμε, δηλαδή, ότι οι τράπεζες δίνουν. Κάθε χρόνο δίνουν λιγότερο από ό,τι δώσανε. Σχεδόν καθόλου. Όχι, λιγότερο από ό,τι δώσανε από το προηγούμενη χρονιά. Όχι, ναι. Ναι, ναι. Δηλαδή είναι αρνητική η πιστωτική επέκταση. Δηλαδή δίνουν... Κάνουμε καταγραφή και λένε, ναι, πέρσι λέει, άρα... δώσαμε 2, τώρα δώσαμε 1 ή 1:2, αύξηση 100%. Πώς είχατε δώσει πέρσι δάνεια 1 και φέτος πώς θα δώσετε 2 και αύξηση 100%. Δηλαδή, από την άλλη μεριά, άμα μιλήσεις, θα υπάρχουν επιχειρηματίες που θα είναι πάντα εχθρικοί σε εμάς και τραπεζίτες που θα είναι πάλι εχθρικοί μας. Οπότε εκεί είναι θέμα συσχετισμών, είναι θέμα πόσο θα μας υπηστηρίξει ο λαός που θα μας ψηφίσει. Δηλαδή, αν ο λαός δεν δείξει τη βούλησή του ότι εγώ είναι η δικιά μου κυβέρνηση, εγώ την ψήφισα και για τη δημοκρατία και για, μια διαφορετική φορολογική πολιτική και για μια διαφορετική τράπεζα και δεν θεωρήσει ότι είναι δικιά της και δεν την υποστηρίξει, βεβαίως, άμα έχεις μόνο εχθρούς και δεν έχεις φίλους, θα χάσεις. Όχι, το θέμα είναι, το λέω καθαρά, αν δηλαδή, αυτό. Ναι. Και δεν τρέξεις στα σούπερ μάρκετ για να κατεβάσεις τις όπως είδαμε και στην περίπτωση της Αργεντινής. Αυτό δεν είναι στήριξη όμως. Εμάς σαφέστατα. Αυτό. Άρα ο ελληνικός λαός... Το 2001. Που... Γιατί ναι. Τώρα ο λαός της Αργεντινής στηρίζει την Κίσνερ, την Φερνάντες, στηρίζει τον Υπουργό Οικονομικών. Τώρα αλλάζει θέμα, αλλά είχαμε και αυτή τη φοβερή ψηφοφορία στον ΟΗΕ που η Ελλάδα είναι αδιάφορη μεταξύ της γήπες, τα φανς, αυτές που θέλουν να γονατίσουν μια ολόκληρη χώρα του τρίτου κόσμου, δηλαδή του νότου, τέλος πάντων, να μην το λέμε τρίτου κόσμου, την Αργεντινή. Η διεθνιστική αλληλεγγύη είναι δηλαδή, κάτι. Εμείς δεν πήγαμε καν να ψηφίσουμε. Να το πούμε, τα ακούσει ο κόσμος, μπορεί να μην το έχει ακούσει. Ναι, ναι, ναι. Δεν πήγαμε, δεν ήμασταν καν παρόντες. Η Ελλάδα που υφίσταται τα ίδια πράγματα και έχει τα ίδια προβλήματα. Μήπως να το εξηγήσουμε περισσότερο, ότι έγινε μια ψηφοφορία. Είναι πολύ σημαντικό να το πει ο κ. Που προσπαθεί η Αργεντινή να πει ότι δεν μπορεί ένα αμερικάνικο δικαστήριο να μου δημιουργεί τόσο μεγάλο πρόβλημα όταν εγώ έχω προσπαθήσει με μεγάλες θυσίες να βρω κάποια συμφωνία με 90% των πίστων τόρμου. 94,5%. Ναι, ακριβώς, το τεράστιο μεγάλο κομμάτι και λέει το ανθρώπινο, το φυσιολογικό, ότι χρειάζεται εδώ μια αλληλεγγύη παγκόσμια υπέρ των φτωχών και υπέρ των ανθρώπων που προσπαθούν οι οικονομίες να σταθούν στα πόδια της. Και η δικιά μας κυβέρνηση θεωρεί ότι αυτό είναι αδιάφορο πράγμα. Δεν είναι ανάγκη να. Η Γερμανία, βέβαια, ψήφισε κατά της Αργεντινής. Αλλά δύο-τρεις χώρες στην Ευρώπη, δεν νομίζω την ακολουθήσανε πολλές. Τώρα δεν το θυμάμαι. Δύο ή τρεις ήταν. Αλλά να πούμε αυτό, γιατί για όποιον ενδεχομένως το ξέρει, ότι η Αργεντινή έχει πληρώσει τους πιστωτές. Δηλαδή, έχει πάει και καταθέσει. Εγώ χρωστάω στον κύριο Τσαχαλώτο κάποια χρήματα. Και του λέω, συμφωνεί ο κύριος Τσαχαλώτος να τα πάρει κουρεμένα. Τα καταθέτω τα χρήματα. Και έρχεται ένα αμερικάνικο δικαστήριο και λέει, εγώ που χρωστάω στον κύριο Τσαχαλώτο, συμφωνώ να τον πληρώσω. Ο κύριος Τσαχαλώτος συμφωνεί να πληρωθεί και το αμερικάνικο δικαστήριο λέει ότι όχι, δεν θα τα πάρει ο κύριος Τσαχαλώτος. Γιατί ένας άλλος. Το ένα, ένας, λιγότερο από ένας στους 10, το 6,5% δεν συμφωνεί και θέλει, ενώ έχοντας αγοράσει στη δευτερογενή αγορά τα ομόλογα με εξευθελητικές αξίες, να βγάλει απίστευτα υπερκέρδη. 1000% απόδοση. Ακριβώς. 1000% απόδοση, δηλαδή. Ακριβώς. Λοιπόν, να έρθουμε και τώρα η διελκυστία και το δίλημα είναι αν πρέπει να πάμε στα άμεσα οικονομικά. Εκεί σεβόμαστε ότι ο κ. Τσακαλώτος δεν μπορεί να μας πει πολλά πράγματα σε σχέση με αυτά που θα ανακοινώσει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, αλλά να επιμείνουμε λίγο. Αποκατάσταση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Βεβαίως. Αυτό το έχουμε δεσμευτεί. Και εκεί, γιατί με ρωτάγατε πριν αν θα αντιδράσουν οι επιχειρήσεις, βλέπουμε ότι και ο ΣΕΒ και ο κύριος Κορκίδης, ήμουν σε μια συνάντηση με τον Αλέξη τον Τσίπρα την προηγούμενη εβδομάδα ή την προηγούμενη, δεν θυμάμαι, μας είπε ότι οι έμποροι συμφωνούν με αυτό το μέτρο. Δηλαδή είναι αυτό που είπαμε, ότι για την κάθε επιχείρηση είναι κακό να αυξηθεί ο μισθός του 751, γιατί αυξάνεται το κόστος. Αλλά όταν οι εργαζόμενοι όλων των άλλων επιχειρήσεων αυξηθεί, έχεις μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη και θα σου αγοράσουν τα προϊόντα σου. Δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα ότι πριν είπαμε ότι οι τράπεζες δεν δανείζουν. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Οι τράπεζες δανείζουν και οι επιχειρήσεις δεν παίρνουν τα δάνεια. Γιατί σου λένε, γιατί να πάρω δάνειο και να πάρω ένα εργαζόμενο όταν κανένας χριστιανός δεν πρόκειται να μου αγοράσει εμένα τα προϊόντα μου. Άρα δεν είναι μόνο θέμα, είναι και θέμα ζήτησης. Δηλαδή αν είναι πολύ υπεροριστικό η μια επιχείρηση να πει ότι εγώ δεν μπορώ να πληρώσω μισθούς. Ναι, θα σου δυσκολέψει αυτό, αλλά πρόσεξε ότι θα υπάρχουν
πάρα πολύ, πολύ μεγαλύτερος αριθμός καταναλωτών για το δικό σου το προϊόν. Αυτό σιγά σιγά πείθουμε τον κόσμο. Όταν πείθεις και το ΣΕΒ και τον Κορκίδη, που δεν είναι και... Το είπε ξεκάθαρα ότι ελάχιστες επιχειρήσεις από τις μεγάλες, το ΣΕΒ, Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών, Φέσας, Φύσας, πώς λέγεται ο πρόεδρος, ο οποίος είπε ότι δεν υπάρχει, ελάχιστες επιχειρήσεις έχουν πέσει κάτω από τα 750 €. Δηλαδή δεν ήταν αυτό το κυρίαρχο ζήτημα και θέμα διεκδίκηση από την πλευρά. Και αντιστρόφως η μείωση του μισθού στους κάτω από, κάτω από τα 600 ευρώ δεν έφερε και καμιά αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τόνωση της ζήτησης και πουλάγαν όλοι περισσότερο, έτσι δεν είναι? Μας τα λέει και ο κύριος Ρομπόλης την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε και τους σχετικούς πίνακες εδώ. Έπεσε στην 6-7 θέση στην ανταγωνιστικότητα. Δηλαδή εξαφανίστηκε εδώ μπροστά η συνολική μείωση μοναδίου κόστος εργασίας θα ανέλθει για την περίοδο σε 16%, ενώ την ίδια ώρα η ανταγωνιστικότητα έχει πέσει τα τάρταρα. Και μας λέγανε ότι άμα πέσουν μισθοί θα αυξήσουν οι επενδύσεις. Ναι, ότι το άπαν είναι το κόστος εργασίας. Το κόστος εργασίας, και άμα μειωθεί το κόστος εργασίας και άμα κάνουμε μισθούς Κίνας ή μισθούς Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ότι θα ρεύσουν. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα παιχνίδι που δεν μπορεί να το κερδίσουν όλοι. Άμα όλοι μειώνουν τους μισθούς παγκοσμίως, δεν γίνεσαι πιο ανταγωνιστικός, γιατί το κάνει και οι Ιταλοί, το κάνουν και οι Πορτογάλοι, το κάνουν και οι Ισπανοί και δεν κερδίζει κανένα στο τέλος. Εκτός βέβαια από τα κέρδη. Τα κέρδη κερδίζουν. Ακριβώς. 57η θέση μεταξύ 60 χωρών. Από την 54η που ήμασταν το 2013. Με το κόστος εργασίας. Η επάνω γραμμή και η από κάτω. Εδώ υπάρχει ίσως και μια μεγάλη διαφορά με την κυβέρνηση που ίσως πρέπει να δώσουμε κάποια έμφαση. Κλαίει η κυβέρνηση. Μειώνω τους μισθούς, καταστρέφω τα εργασιακά δικαιώματα, θα έρθουν οι επενδύσεις. Αυτό δεν έγινε μέχρι τώρα. Εμείς λέμε πρέπει να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να σταματήσει η ύφεση και θα έρθουν οι επενδύσεις. Δηλαδή και το 30 σκεφτείτε ποιες χώρες βγήκανε. Ο ρουζ από την κρίση βγήκαν όλοι αυτές οι χώρες που είχαν κάποια κρατική παρέμβαση να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και μετά ήρθαν. Είτε ήσουν κομμουνιστής στη Σοβιετική Ένωση, είτε ήσουν φασίστας στη Κεντρική, ήσουν Ρούσβελτ, δημοκράτης, φιλελεύθερος, με ευρωπαϊκούς όρους, θα το λέγαμε σοσιαλδημοκράτη με την παλιά κόπη, όχι σοσιαλδημοκράτης όπως είναι ο Μπλερ και ο Σιμίτης και ο Σρέιντερ. Δηλαδή, δημιουργείς θέσεις εργασίας για να μπορεί να πάρει ανάσα με αυτόν τον τρόπο. Αυτό πώς θα γίνει? Διαβάζω εδώ για την πρόταση Δραγασάκη για την επένδυση 5 δις με στόχο δημιουργία 300.000 θέσεων. Πώς θα γίνει? Αυτό θα σας το πει αύριο. Αυτό είναι. Παραπέμπουμε στο αύριο. Όχι, αυτό είναι, είναι στα άμεσα μέτρα που θα είναι κοστολογημένα αύριο. Θα είναι κοστολογημένα. Ναι, ναι, βεβαίως. Για να έρθουμε τώρα που έχουμε εδώ έχουμε δει τη δημοσιογραφική διαστροφή. Είναι δεσμεύσεις που έχουν αναλυθεί και να συσχετίσουμε λίγο κάποια πράγματα. Αλέξη Τσίπρα στο CNBC. Πρόσφατη συνέντευξη. Λοιπόν, η πρώτη μας ενέργεια ως νεοεκλεγήσα κυβέρνηση, όταν έρθει σύντομα αυτή η ώρα, θα είναι να διαπραγματευτούμε σκληρά και από την αρχή το χρέος. Με ένα στόχο που θα είναι κοινά βιώσιμος και άρα χωρίς τις συνταγές της καταστρόικας. Πρώτη ενέργεια λοιπόν, η διαχείριση του χρέους. Αυτό έχει να κάνει με την διαπραγμάτευση. Εδώ έχω την διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές. Διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ για τις ευρωεκλογές του 2014. Προφανώς ισχύει. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ισχύει η διακήρυξη αυτή και λέει: η διαδικασία αναδιαπραγμάτευσης θα ξεκινήσει άμεσα και θα επιτεθεί η ακύρωση των επαχθών όρων των συμβάσεων. Για την επίτευξη των στόχων θα αξιοποιηθούν στην περίπτωση εκβιασμού όλα τα όπλα. Πρώτο όπλο, διακοπή πληρωμών. Δηλαδή. Δηλαδή, εμείς λέμε. Δεν βλέπω ότι έχει πολύ μεγάλη αντίφαση ότι εμείς θα αρχίσουμε μόλις βγούμε κυβέρνηση να ξεδιπλώνουμε τις μνημονιακές πολιτικές. Δηλαδή το πρώτο που είπαμε είναι το 750, οι εργασιακές σχέσεις, οι συλλογικές συμβάσεις και αυτά. Εμείς αυτό θα το κάνουμε γιατί είμαστε κυρίαρχη κυβέρνηση, θα είμαστε τότε κυρίαρχη κυβέρνηση με δημοκρατική εντολή και νομιμοποίηση. Mm-hmm. Και μετά θα πούμε ότι πρέπει να διαπραγματευτούμε την δανειακή σύμβαση. Αν αυτή είναι τελείως αρνητική, θα πρέπει να δούμε και εμείς τι θα κάνουμε. Άρα όλα τα μέτρα που λέει η απόφαση. Η καταγγελία για πρόκληση ζημιά στη χώρα μας με στόχο τη διάσωση του ευρώ. Βεβαίως, ο στόχος παραμένει. Καμία θυσία για το ευρώ.
λέτε. Εμείς θέλουμε να μείνουμε στο ευρώ, αλλά δεν θα κάνουμε καμία θυσία. Δεν θα υποβάλουμε, λέτε, τον ελληνικό λαό σε θυσία για να μείνουμε πάση θυσία στο ευρώ. Μα σε αυτό το είπα, γιατί θα αρχίσουμε με τα μέτρα που, είναι αντι, που θα ξεριζώσουν τα μνημονιακά μέτρα, όπως είπαμε για το κατώτατο μισθό, τις εργασιακές σχέσεις. Αυτά δεν θα τα εφαρμόσουμε και θα αλλάξουμε τους νόμους σταδιακά. Που... Άρα παίρνουμε θέση ότι δεν κάνουμε θυσία για να μείνουμε στο ευρώ. Δηλαδή τα παίρνουμε, αυτά τα μέτρα θα τα πάρουμε άμεσα, έτσι δεν είναι? Ναι. Άρα δεν λέμε ότι θα περιμένουμε τι θα γίνει στη διαπραγμάτευση για να αυξήσουμε το... κατώτατο μισθό σε 751 ή αυτά που θα ανακοινώσει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας. 751 ούτως ή άλλως οι εργοδότες θα τα δώσουν. Δεν θα τα δώσει ο κρατικός προϋπολογισμός. Ναι, αλλά είναι όμως συμφωνία του μνημονίου. Ναι, σαφώς. Δεν είναι ασχέτως που θέλω να πω. Άρα η διαφορά δεν είναι ότι λέμε εμείς ότι αυτά που είπαμε τώρα και αυτά που θα πει αύριο ο Αλέξης, αυτά θα προχωρήσουμε να τα κάνουμε. Αυτό σημαίνει αυτό που διαβάσατε. Εμείς θα κάνουμε αυτό. Δεν θα πούμε ότι εμείς εφαρμόζουμε το πρόγραμμα μέχρι να τελειώσει η διαπραγμάτευση και μετά πάει λίγο παραπέρα η απόφαση για τις ευρωεκλογές που ανακοινώσαν, που λένε αν αυτοί πούνε ότι σας κόβουμε όλο το χρήμα, δεν το επιδιώκουμε εμείς, δεν πάμε εμείς για την κόντρα. Εμείς λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν εκλογές. Προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση πορειρεύτηκε. Εδώ είστε σαφείς και το. Αυτή η διακήρυξη ισχύει, είναι του Μαΐου. Ναι. Είναι πριν από μερικές μήνες. Άρα λέμε δεν ότι δεν πάμε να καταγγείλουμε εμείς τη δανειακή σύμβαση. Εμείς θέλουμε να την αναδιαπραγματευτούμε και να είναι συμβατή με τα μέτρα που ψηφίσανε. Που ψήφισε ο ελληνικός λαός. Αλλά την ίδια ώρα λέτε ότι είμαστε έτοιμοι να αναμετρηθούμε με οποιαδήποτε εξέλιξη, βέβαιη σε κάθε περίπτωση, ότι ο ελληνικός λαός θα μας στηρίξει. Βεβαίως. Σωστό είπα στην αρχή. Είπα στην αρχή. Αν θεωρείτε ότι εμείς δεν θα είχαμε υποστήριξη και οι εχθροί μας θα έχουν υποστήριξη, θα χάσουμε. Αν αυτή είναι η ερώτηση, πόσο πιο απλό. Αν δηλαδή δεν έχουμε την ενεργή υποστήριξη. Στο λαό. Και ο λαός θεωρεί ότι. Αυτή τη στιγμή. Εδώ που βρίσκομαι εγώ, οι συναδελφοί μου κλπ. Το κάνουμε εθελοντικά. Είμαστε δηλαδή στις επάλξεις του αγώνα. Και αυτό που λέμε στον κόσμο είναι ότι αν περιμένει την ανατροπή delivery στο σπίτι, στον καναπέ του σπιτιού, κάνει λάθος. Άρα απαντήσατε δεν θα είναι κατοίκον διανομή ανατροπή, ας πούμε, κατοίκον διανομή επανάσταση. Η συμμετοχή του. Η συμμετοχή του, χωρίς τη συμμετοχή. Ακριβώς. Αυτό ένα αριστερό προοδευτικό κόμμα, προϋπόθεση και προαπαιτούμενο είναι η συμμετοχή των πολιτών. Κατοίκον ανάθεση και κατοίκον διανομή ανατροπής και επανάστασης δεν γίνεται. Σε αυτό είμαστε σύμφωνοι. Τώρα το ερώτημα είναι το εξής. Λέει πιο πάνω, για το χρέος πάλι. Η ακύρωση των μνημονίων και της πολιτικής λογικής που τα επιβάλλει, κόμμα, καθώς επίσης και η αντιμετώπιση του χρέους, το οποίο είναι απεχθές σε ένα μέρος του και μη βιώσιμο, άνω και κάτω τελεία. Χωρίς διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του, του χρέους, αποκλείεται να ανασάνει η χώρα. Ισχύει αυτό? Νομίζω το πιστεύουν σχεδόν η πλειοψηφία των οικονομολόγων. Και λέω η πλειοψηφία των οικονομολόγων γιατί θα σας εξηγήσει ο κύριος Χρυστοφορίδης ότι οι οικονομολόγοι δεν είναι και η πιο προοδευτική φάρα που υπάρχει. Δηλαδή, έτσι δεν είναι, δεν υπερβάλλω τώρα. Άρα, ότι η Ευρώπη έχει βαλτώσει. Γιατί εσείς πιστεύετε ότι η Ιταλία θα πληρώσετε δύο-τρεις. Κύριε Τσακαλώτη, πιστεύετε εσείς ότι. Μισό λεπτό. Μπορεί να είναι η πλειοψηφία, αλλά εδώ εγώ διαβάζω δήλωση του Γιώργου Σταθάκη μέσα σε εισαγωγικά. Η μεγάλη πλειοψηφία του χρέους πάνω από το 90% είναι παραδοσιακό δημόσιο χρέος των αγορών, δηλαδή των ομολόγων. Εκεί δεν υπάρχει νομική διαδικασία για να αμφισβητηθεί. Μόλις το 5% του δημόσιου χρέους είναι επαχθές. Και εγώ ρωτώ τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Μόνο το 5% του δημόσιου χρέους είναι επαχθές, όπως λέει ο Γιώργος Σταθάκης, ή το μεγαλύτερο μέρος? Δεν υπάρχει καμία αντίφαση, να σας εξηγήσω. Δεν υπάρχει καμία αντίφαση. Ρωτώ, διεκδικώ, διεκδικώ καλές απαντήσεις. Ναι, ναι. Λέω, από το 1945 και μετά είχαμε Παναγίες σαν υπουργούς και πρωθυπουργούς. Δεν κάνανε τίποτα. Λέει, άρα δεν υπήρχε κανένα χρέος, δεν υπήρχε ούτε στρατιωτικές. Ούτε σκάνδαλα, ούτε στρατιωτικές μίζες. Ναι, ναι, τίποτα. Αλλά παρόλα αυτά είχαμε ένα χρέος 180%. Μπορούμε να το πληρώσουμε αυτό? Όχι. Άρα δεν είναι ένα επιχείρημα επιπλέον αν ένα κομμάτι
έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, ότι συνδέεται με διαφορά, με κρυφές συμφωνίες, με πράγματα που δεν ήξερε ο ελληνικός λαός. Αλλά το πολιτικό ζήτημα, ότι έχεις ένα χρέος που δεν πιστεύει κανείς ότι μπορεί να το ξεπληρώσει και άρα πρέπει να το διαπραγματευτείς για να μην φεύγουν πόροι από μια φτωχή χώρα όπως είναι η Ελλάδα και να πηγαίνουν στους πλούσιους χώρες, γιατί αυτό γίνεται. Όταν έχεις πλεόνασμα, στόχο, πρωτογενές πλεόνασμα 4,5%, σημαίνει ότι 4,5% από το δικό σου το ΑΕΠ κάθε χρόνο πάει από μια φτωχή χώρα στην Ελλάδα όπως σε πάει σε μια πλούσια χώρα. Σας θυμίζω ότι το χρέος του Νότου που δημιουργήθηκε το 80 αρχικά αντιμετωπίστηκε όπως αντιμετωπίστηκε η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Mm-hmm. Με λίγο επιμήκυνση, αυτό ήταν το σχέδιο, αν θυμάστε, Baker λεγόταν. Με λίγο επιμήκυνση, με λίγο βοήθεια και δεν είχαν βαλτώσει οικονομίες όλου του Νότου που είχαν χρέος. Ούτε ανάπτυξη είχαν και ανεργία είχαν, μέχρι που ήρθε ο Μπρέιντι, που τι είπε ο Μπρέιντι, ότι ένα κομμάτι του χρέους θα σας το κόψουμε και ένα άλλο κομμάτι θα το αλλάξουμε με ομόλογα που τα έχει εγγύηση του Fed, της Αμερικάνικης Κεντρικής Τράπεζας. Τι είναι αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ένα κομμάτι πρέπει να κοπεί και ένα πρέπει να είναι αμοιβαίο. Δηλαδή, αυτό σημαίνει αμοιβοποίηση του χρέους, σημαίνει ότι αυτό το χρέος έχει εγγύηση όχι μόνο της Ελλάδας, ούτε μόνο της Ιταλίας για το ιταλικό χρέος, αλλά όλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι γιατί μεγάλη. Γιατί το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό και δεν είναι ελληνικό. Ακριβώς. Γι' αυτό και προτείνει τη διάσκεψη τύπου Λονδίνου, όπου λύθηκε και το γερμανικό πρόβλημα. Αφήστε αυτό το μεγάλο μας επιχείρημα. Γιατί ήταν καλή ιδέα αυτό που έγινε για τη Γερμανία το 1953 και είναι κακή ιδέα να γίνει για την Ελλάδα το 2014-2015. Και σου λέει τώρα ο αντίλογος. Έλα όμως το χρέος. Δεν ανήκει αυτή τη στιγμή σε funds, αλλά ανήκει σε χώρες και πρέπει οι 17-18 χώρες που σε έχουν δανείσει από τη Σλοβακία, που είναι στο ευρώ, από τη Σλοβακία μέχρι την Γερμανία και από την Ιταλία μέχρι την Πορτογαλία, να πρέπει 17-18 πόσα είναι κοινοβούλια, να πρέπει να πιστοποιήσουν και να κουρέψουν. Ποιο κοινοβούλιο θα περάσει από το κοινοβούλιο ότι θα πει τα δανεικά που δώσαμε στους Έλληνες τα κόβουμε κατά 20-30-40% για να μπορέσουμε το χρέος τους να είναι βιώσιμο. Δηλαδή κατά εσάς η Αμερική. Όχι, δεν λέω εμάς. Μην χρεώνετε σε εμένα. Το κάνω σαν αντίλογο, δεν το κάνω. Για να δείτε. Δηλαδή κατά αυτούς που θέτουν αυτό το ερώτημα, οι Αμερικάνοι φορολογούμενοι που βοηθήσαν τη Γερμανία το 1953 χάσανε. Σας το ρωτάω, γιατί αυτό υπονοεί η ερώτησή σας. Ευθέως ή να σας το ρωτήσω ανάποδα. Οι Βρετανοί, Γάλλοι και Αμερικάνοι φορολογούμενοι που το 20 δεν βοήθησαν τη Γερμανία, βοηθηθήκανε ή πέσανε σε ύφεση ή αντιμετωπίσαν το φασισμό που δεν βρέθηκε λύση στο γερμανικό χρέος και είχαν υπερπληθωρισμό και μετά είχαν τεράστια ανεργία. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί είναι στο συμφέρον του Σλοβαίνου να συνεχιστεί μια Ευρώπη που είναι της ύφεσης και την παγίδα χρέος που όλο παίρνουν μέτρα και όλο πέφτουμε περισσότερο το εισόδημα και αυξάνεται το ποσοστό του. Αυτή είναι ένα σκέλος της απάντησής μου. Το δεύτερο σκέλος είναι ότι η αμοιβοποίηση του χρέους δεν σημαίνει ότι ο φορολογούμενος στη Σλοβενία ή στην Ιταλία θα δώσει περισσότερα λεφτά. Η αμοιβοποίηση σημαίνει να το αλλάξεις αυτό το ομόλογο που έχεις με ομόλογα που έχει την εγγύηση όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα είναι πολύ πιο φθηνό, γιατί αλλιώς θα αντιμετωπίσουν ένα ομόλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι αγορές και αλλιώς ένα ελληνικό ομόλογο, φυσιολογικό δεν είναι. Γιατί άμα καταρρεύσει και όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, εντάξει, τίποτα δεν μπορεί και δεν υπάρχει καμιά ασφάλεια για καμία επένδυση αυτό. Γιατί πολλοί συνάδελφοί σας μιλούσαν για την κατάρρευση του ευρώ. Ότι δηλαδή αν ξυλωθεί κάπου η κάλτσα, ενδεχομένως με την ελληνική κυβέρνηση που θα πει τέλος μέχρι εδώ, εγώ δεν τεινάζω τα μυαλά του κόσμου μου, του λαού μου στον αέρα για το ευρώ σας. Πάρτε το ευρώ σας και περιπάτε. Επιστρέφουμε στη δραχμή. Εσείς περιμένατε τον Ντράγκη να πει ότι χρειαζόμαστε. Γιατί με απαντάτε με ερωτήσεις? Γιατί λέω ότι συνεχώς αυτά που ήταν απίθανα πριν από 6 μήνες, μετά από 6 μήνες δεν είναι απίθανα. Δηλαδή τα λένε οι πιο επίσης. Δηλαδή δεν το είπε. Δεν νομίζω ότι κάποιος θεωρεί ότι έχει
φιλοσυριζέικε. ΣΥΡΙΖΑ Βρυξελών. ΣΥΡΙΖΑ Βρυξελών. Νομίζω ότι μπορεί ο Άρωνος Γεωργιάδης να θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Βρυξελών. Και λέω, αλλάζει ο κόσμος. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλλά αυτή η Ευρώπη δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Φαίνεται αυτό, δεν φαίνεται. Δηλαδή δεν έχει ανάπτυξη. Το 2010 φαίνονταν και του τα φώναζαν, του τα έλεγαν, του τα επεσήμαναν κλπ. Τώρα όμω. Στις προηγούμενες εκπομπές, καθώς τελειώνουμε, μας μένουν μόλις 10 λεπτά, πέρασε η ώρα. Λοιπόν, είχαμε στις προηγούμενες εκπομπές μας συναδέλφους σας, ο κύριος Λαπαβίτσας, ο κύριος Παναγιώτου, ο κύριος Ρομπόλης, μας έφερε και τις κάρτες εδώ. Έβγαινε ένας κοινός παρανομαστής. Μια μεγάλη πίεση, δηλαδή, την οποία τη σχηματοποιούσαν στο εξής παράδειγμα, ότι έχεις έναν δίτη που λόγω των μέτρων του μνημονίου, ο Δήτης είναι ο ελληνικός λαός, έχει φύγει στον πάτο 100 μέτρα και όταν φτάσει εκεί στα 100 μέτρα, γυρνάει πίσω, βλέπει την μπουκάλα και βλέπει ότι για να ανέβει στην επιφάνεια, να αναπνεύσει δηλαδή, που το περιμένει, το προσδοκά ο ελληνικός λαός, το προσδοκάμε όλοι μας, έτσι. Έχει μόνο για 50 μέτρα οξυγόνο. Ότι εκεί, σε αυτό το ασφικτικό πλαίσιο βρίσκεται η ελληνική οικονομία. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό, κύριε Τσακαλώτο? Σας ρωτώ ως μέλος του οικονομικού επιτελείου που θα μπείτε στο πιλωτήριο της ελληνικής οικονομίας. Και παίρνετε δηλαδή στις πλάτες σας μια τεράστια ευθύνη. Ένα πρόγραμμα 10 ημερών, 10 μηνών, 10 ετών. Πώς αλλιώς το κάνεις? Θα το κάνεις με βήματα που ξέρεις που θέλεις να πας. Και έχουμε και ολόκληρες θεματικές που δεν τις πιάσαμε για την παροϊκή ανασυγκρότηση. Και πώς θα το πω άλλη φορά που να τα ξαναπούμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Είχα εδώ να σας πούμε για τα κλάστερς, για τη συγκεκριμένη ανασυγκρότηση. Αλλά πρέπει να έχεις. Αλλά το πρώτο συμφωνούμε είναι να σταματήσουμε την ελεύθερη πτώση. Ότι χωρίς αυτό. Γιατί για τα 100 θα φτάνουν στα 200 μέτρα πάτο. Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό. Όταν αρχίζεις τα πρώτα βήματα. Και μετά έχεις το εισόδημα, βάζεις λίγα λεφτά στην τράπεζα, αρχίζουν, σας λέω, και γίνεται ο φαύλος κύκλος, γίνεται ενάρετος κύκλος. Και αυτός είναι ο βασικός στόχος. Επίσης, εκεί καθόταν ο κύριος Σάββας Ρομπόλης και λέει το έχει στο τέλος. Αφού μας έδειξε όλες αυτές τις κάρτες που είναι η μαγνητική τομογραφία της οικονομίας, και μας έκανε πραγματικά και οι συνάδελφοι που ήταν εδώ την καρδιά ρόιδος που πού βρισκόμαστε. Δηλαδή εδώ μιλάμε για δεδομένα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1960 όταν έφευγε ο λαός μετανάστης. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία οδήγησαν τη χώρα το δίδυμο Σαμαρά Βενιζέλου. Λέμε, κύριε καθηγητά, κύριε Ρομπόλη, τι γίνεται τώρα? Και η εκτίμηση ήταν ότι με την πιο αριστερή κυβέρνηση, με την πιο προοδευτική, με ούτε λοιμούς, σεισμούς, καταποντισμούς, έκτακτα γεγονότα που μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα στην οικονομική διαδικασία, χρειαζόμαστε για να φτάσουμε στα επίπεδα του 9-10 χρόνια, το 2025. Μιλάμε για τους δείκτες του ΑΕΠ, της ανεργίας κλπ. Για να, οι δείκτες, να πέφτει η ανεργία, να αυξηθεί το ΑΕΠ, που δεν έχει αυξηθεί ακόμα. Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει, δεν ανέβηκε πάνω από το 0 το ΑΕΠ. Θα το δούμε αυτό. Δεν πρώτο, δεύτερο τρίμηνο πάλι στο μείον 1,1 είναι. Εκτιμούσαν ότι θα ανέβει πάνω από το 0, αλλά τάξει, κάτω από το 0. Θα το δούμε. Εγώ νομίζω θα είναι εκεί γύρω στο 0, λίγο παραπάνω. Φοράνε 0. Αυτό υπό. Η δική σας εκτίμηση είναι ότι χρειάζονται 10 χρόνια. Κοιτάξτε, πώς άρχισε αυτό, ο οικονομολόγος είναι αυτός που θα σας πει αύριο αυτό που πρόλεψε χθες, γιατί δεν έγινε σήμερα. Οπότε μην τους πιστεύετε πολύ τους οικονομολόγους στις προβλέψεις. Είναι πάρα πολλές οι συνθήκες που επηρεάζουν αυτό το πράγμα. Αν θα αλλάξει η Ευρώπη ή θα πάρει μια διαφορετική κατεύθυνση, υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα. Αλλά εγώ αρχίζω ως κοινωνικός επιστήμονας. Δεν υπάρχει κάτι γραμμένο ότι οι οικονομίες δεν μπορούν να αντιδράσουν, ότι οι κοινωνικές ομάδες, άνθρωποι που είναι πολιτικοί, δεν είναι πολιτικοί, δηλαδή που έχουν πολιτική άποψη, δεν μπορούν να τα αλλάξουν τα πράγματα. Δεν υπάρχει κάποιος νομοτελειακός νόμος που λέει ότι όταν αρχίζουν τα πράγματα είναι χάλια, δεν μπορούν να αντιδράσουν, δεν μπορούν να σκεφτούμε λύσεις. Δηλαδή, και σας θυμίζω ότι στο 30 και στις τρεις εκδοχές, κομμουνιστικές, φασιστικές και φιλελεύθερες, που προσπαθήσαν να κάνουν κάτι, υπήρχε ανάκαμψη σχετικά γρήγορη.
Δηλαδή, δηλαδή εγώ από την κοινωνική επιστήμη που την έχω μελετήσει 30 χρόνια σχετικά γρήγορη είπατε. Σχετικά γρήγορη, εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάτι. Και μετά αυτό μπορεί να νομοτελειακό και πολλαπλασιαστικά. Που δεν είναι. Είναι πολιτικό το ζήτημα. Είναι το πολιτικό το ζήτημα και είναι αυτό που πρέπει να παλέψουμε είναι την απελπισία, την έλλειψη αυτοπεποίθηση ότι πάντα είναι ήδη θα είναι από πάνω, η Ευρώπη δεν αλλάζει, εμείς είμαστε φτωχοί και δεν μας... Αυτό, αν υπάρχει αυτό, έχει ενσωματωθεί, αυτό είναι μεγαλύτερος φόβος για μένα παρά η κυρία Μέρκελ. Πρόβλημα. Ναι, για μένα αυτό είναι. Αν έχεις έναν λαό, έναν κόσμο που λέει όχι, θα πρέπει να αντιδράσουμε, θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο δικό μας το χώρο. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτές τις δυνάμεις που έχουν καινούριες ιδέες και αυτές τις ιδέες να τις υποστηρίξουμε. Δεν υπάρχει κάποιος νόμος της οικονομίας, της κοινωνιολογίας, της πολιτικής επιστήμης που λέει ότι εδώ υπάρχει φραγμός, δεν μπορεί να το κάνετε. Αυτό μας έδωσε αισιοδοξία και ευχαριστούμε πολύ γιατί έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη με αυτό που με τους οικονομολόγους είναι το χθες, σήμερα, αύριο είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, να το έχω στο μυαλό μου. Λοιπόν. Και υστερόγραφο, δεν ξέρω Γιώργο αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση δύσκολη, αλλά θα αφήσω την αισιόδοξη νότα του τέλους για να μην μαυρίσουμε την... Ναι, ήταν μια ερώτηση που ήθελα να την κάνω. Είναι οι τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ για δωρεάν ρεύμα σε ευπαθείς ομάδες και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Αυτά έχουν γίνει στις 19 του 14 και λέω, θέλω να ξέρω αν... Άρα οι πιθανότητες να το αναφέρει αύριο ο Αλέξης μάλλον θα είναι μεγάλες. Όχι, δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε. Απαντάω με αυτόν τον τρόπο. Απαντάτε, άρα είμαστε κοντά. Εντάξει. Ωραία, ήταν τροπολογίες για την παροχή δωρεάν ρεύματος σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και μάλιστα 1200 κιλοβάτ. Δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτή την κρίση αν δεν αντιμετωπίσεις το ανθρωπιστικό κομμάτι. Δεν στηρίξεις τον κόσμο σου. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, δεν γίνεται. Πουθενά δεν έχει γίνει αυτό. Δεν μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που παγώνουν το χειμώνα, που δεν έχουν σπίτι, που δεν έχουν πρόσβαση σε φάρμακο. Δεν μπορεί δηλαδή μια προοδευτική κυβέρνηση να θέλει να πει για τα κλάστερς που είπατε, για τις τράπεζες, για τα κόκκινα, αν δεν το αντιμετωπίσει αυτό. Όπως δηλαδή είχαν μια ταξική μεροληψία οι αντίπαλοι μας και κάνουν συγκεκριμένες πολιτικές με συγκεκριμένους νικητές, ο ελληνικός λαός θα ξέρει με όλες τις δυσκολίες που θα έχουμε την ίδια κοινωνική μεροληψία αρχίζοντας από τους πιο φτωχούς, από τους ανθρώπους που έχουν ανθρωπιστική κρίση. Τα 4α της οικονομίας. Απολυμμένοι, άνεργοι, άστεγοι, απόροι. Ωραία το είπατε. Ναι. Λοιπόν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από τον κύριο Τσακαλώτο δεν θα πούμε, αλλά εντάξει, είπαμε τα 200 χιλιάρικα τα κρατάμε από την αρχή της εκπομπής. Είπαμε εδώ για το δωρεάν ρεύμα σε επαφείς ομάδες και αυτή την αίσθηση της αλληλεγγύης. Ότι αυτό λέγαμε, κύριε Τσακαλώτο, και με αυτό θέλουμε να κλείσουμε όταν πηγαίναμε και όταν έρχονταν τα άλλα κινήματα από τις σκουριές, από τους σχολικούς φύλακες, από τις καθαρίστριες. Ότι δεν είμαστε μόνοι μας, δεν είστε μόνοι σας. Είμαστε και όλοι μαζί. Ιατρία, και κοινωνικά ιατρία, και κοινωνικά φαρμακεία, έτσι, και κοινωνικά έτσι. Παζάρια έχουμε. Το κίνημα χωρίς μεσάζοντες έχουμε. Δηλαδή, έτσι. Εγώ θα μιλήσω στην Άπολη. Το κίνημα των εργαζομένων της ΕΡΤ. Βεβαίως. Στην Άπολη θα μιλήσω ή Τρίτη, Τετάρτη, πάω Δευτέρα εκεί, για το ρόλο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί θεωρούμε είναι και κοινωνική οικονομία που μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Στην Γαλλία έχει φτάσει πάνω το 20% του ΑΕΠ αυτό το πράγμα. Έχουμε αυτοδιαχειριζόμενο εργοστάσιο. Έχουμε τη ΒΙΟΜΕ, η οποία είναι αποτελεί παράδειγμα, την αυτοδιαχειριζόμενη ΕΡΤ. Λοιπόν, και πώς μπορούν να γίνουν πράγματα. Είναι εφημερίδα των συντακτών που είναι συνεταιρισμό. Έχουμε δηλαδή εκεί που ο κόσμος λέει ότι δεν υπάρχει νομοτέλεια στην επιστήμη και δεν είναι γραμμένο. Ότι πρέπει να πάμε στα χειρότερα, ο κόσμος αντιδρά και έχει και νίκες. Αυτό σπάει και την ιστορία του παρτακισμού. Ότι ο καθένας λειτουργεί για την πάρτη του. Το όλοι για ένας και ένας για όλους που γίνεται όλοι για κανέναν και ο καθένας για την πάρτη του. Που ήταν βασικό στοιχείο των αντιπάλων μας. Δηλαδή ότι αυτό που θα γίνει είναι μόνο για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους ή μόνο για τους δημόσιους υπαλλήλους. Γενικός αυτοματισμός. Βέβαια, μη στεναχωριέστε εσείς. Κόντρα στον άλλο. Και εντός του δημοσίου τομέα, δηλαδή.
κάποιος μπορεί να πει γιατί να παίρνω εγώ τόσο ενώ οι δάσκαλοι παίρνουν τόσο, και αυτό ήταν καταστροφή. Όσο πέρασε αυτό ήταν πολύ δύσκολα πράγματα. Όταν ο κόσμος κατάλαβε ότι εδώ είναι πολύ γενικευμένο πράγμα, δεν είναι ούτε για τους ιδιωτικούς, για τον ιδιωτικό τομέα, ούτε για το δημόσιο τομέα, ήταν για όλους, μετά νομίζω άρχισε να αλλάζει και το κλίμα. Αλέξανδρε, και αν μου επιτρέπεις να διατηρήσουμε τον τελευταίο αισιόδοξο τόνο του κ. Τσακαλώτου για το τι θα γίνει, πώς μπορεί να είναι πιο αισιόδοξα τα πράγματα αν οι Έλληνες αποφασίσουν να αλλάξουν την κατάσταση, να σου πω ότι την Κυριακή στο Χωνί έχουμε δύο πολύ μεγάλα θέματα για το τι θα γίνει αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και έχουμε ένα μεγάλο ρεπορτάζ για το τι σχεδιάζουν να κάνουμε το 13ο και το 14ο μισθό στον. Χτυπήσουμε ξύλο, έχει απόλυτο δίκιο. Το έλεος, τι σχεδιάζουν να 15 κάνουν... μήνες είμαστε εδώ. Άμα να συνεχιστεί κι άλλο, έλεος. Τι σχεδιάζουν λοιπόν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που μας έχουν φέρει στα επίπεδα της καταστροφής που είμαστε σήμερα, σχεδιάζουν να μας πάνε ακόμα πιο κάτω, τι σχεδιάζουν να κάνουμε το 13ο και το 14ο μισθό, και πώς αυτή η περίφημη σύνταξη των 360 ευρώ από πρώτη 15. Γιατί δεν το ρωτήσαμε αυτό στον κύριο Τσακαλώτο. Για τη 13η και 14η σύνταξη. Μπορεί να. Αν δεν θα μας πει. Τι θα μας πει, κύριε Τσακαλώτο. Αύριο. Εσάβριον τα σπουδαία. Είναι και μετά τις 9. Οπότε δεν μπορώ να μιλήσω μετά τις 9. Αν μείνουμε λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, μπορεί αυτή η σύνταξη του 360 να γίνει 330. Και να πω ότι, όπως είπε ο κ. Τσακαλώτος, είναι στα χέρια των Ελλήνων. Γι' αυτό το λόγο, στο αυριανό φύλλο της εφημερίδας δημοσιεύουμε και το ειδικό έντυπο που έχουν επεξεργαστεί ανεξάρτητοι Έλληνες. Αύριο το βράδυ κυκλοφορεί στις μεγάλες πόλεις και στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και παντού την Κυριακή. Δημοσιεύουμε το ειδικό έντυπο που επεξεργάστηκαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες για τον έμφυα. Πώς μπορείς να αντισταθείς στον έμφυα, γιατί είναι και στο χέρι του καθενός μας να αντισταθούμε. Και νομίζω ότι ο πρόεδρος των ανεξάρτητων Ελλήνων έκανε και μια πρόσκληση σε όλο και στο ΣΥΡΙΖΑ και σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης από κοινού να συστήσουν. Τον είχαμε εδώ την Τρίτη, μας το είπε. Βεβαίως. Όπως και αυτό το έχουμε πει για τα τρία κόμματα που συνεχίζουν και στηρίζουν με την μη παρουσία της στην ΕΡΙΤ, δεν νομιμοποιούν το μόρφωμα έκτρωμα της δίθεν δημόσιας τηλεόρασης, που είναι το γραφείο τύπου, και φάνηκε αυτό με τον πιο κραυγαλαίο τρόπο με την απόφαση να μην μεταδοθεί η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα αύριο το βράδυ από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Εμείς συνεχίζουμε στις 10 δελτίο ειδήσεων με την Αγλαία Κυρίτση και όλο το επιτελείο, ο Κώστας Καρίκης, όλοι οι συνάδελφοι και οι συνάδελφοι που ήταν μαζί μου, ο Κώστας Μπόρτσης, ο Δημήτρης Μαλακάσης, η Ελίνα είναι εδώ, η Ελευθερία Φαραντάκη, ο Γιάννης Οσιάτρας από πάνω, η Σύση Γερογιάννη, όλοι οι καλοί συνάδελφοι που συνεχίζουμε και παραμένουμε όρθιοι εδώ στην Ελεύθερη ΕΡΤ. Και αύριο στη 1 το μεσημέρι θα υποδεχθούμε τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Δημήτρη Βίτσα, και τον υπεύθυνο τομέα οικονομικής πολιτικής, τον κ. Γιάννη Μιλιό, σε μια διαφορετική προσέγγιση. Δείχνουμε με το μοντέλο της αυριανής συζήτησης το ποια ΕΡΤ θέλουμε. Παρόντες 22 φορείς από τις ενότητες παιδεία, υγεία, δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο, ιδιωτικός τομέας, κοινωνικά κινήματα, αλληλεγγύη, οι πάντες, 22 κινήματα, 22 φορείς, οι οποίοι θα τους συντονίσουμε στο πλαίσιο μιας ανοιχτής δημόσιας συζήτησης αμέπως αμέργων. Θέτουν ζητήματα, προτάγματα, προβλήματα, η ζώσα και δρόσα κοινωνία, και είναι και αν θέλετε το αντιπαρτιδικό μοντέλο απέναντι στα κονέ και τις δημόσιες σχέσεις των συναντήσεων των κλειστών δωματίων του Μακεδονία Παλάς, εδώ στην Ελεύθερη, αγωνιζόμενη ΕΡΤ δημόσια, αύριο το μεσημέρι, 1 η ώρα, η αξιωματική αντιπολίτευση, Βίτσας, Μιλιός, απέναντι σε 22 φορείς εκπροσώπους τους, θα πούν, θα απαντήσουν, θα ξαναπούν, για να βγει ένα μότο για το πού πρέπει να πάμε, πώς πρέπει να κινηθούμε, να συντονίσουμε τα ρήματά μας με τα βήματά μας. Να είστε καλά, η Ελεύθερη ΕΡΤ είναι όρθια, συνεχίζει, εκπέμπει και από το αναλογικό κανάλι 37, Ελεύθερη ΕΡΤ παντού. Καλό σας βράδυ.